Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δικαιώνεσαι. Βέβαια δικαιώνομαι. Η τουρκική αυτή λέει είπε τους δικούς μας να φύγουν από τα ίμια. Ναι. Αφού δεν μπορεί να κάνει τσαμπουκά στο μεγαλύτερο. Δικαιώθηκε να πούμε. Ξεκινάμε με άλλα. Εγκατέλειψαν τα σπίτια του 50.000 κάτι για τη βόμβα στο Κορδελιό. Ωχ, μάνα μου. Βόμβα στο Κορδελιό. Βρήκαν έναν όλο εκεί πέρα, λέει τώρα και κοντά στο Βετσινάδικο και θα ανατιναχθεί και θα κάνει και. Μα αυτά. Τι θα ανατιναχθεί τώρα. Μασάνε στο Κορδελιό. Τι τώρα βρήκαν εκεί και θα πρέπει να του ξεσπιτώσει, λέει. Χαζουμάρι είναι αυτά. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Θα μπούμε δυνατά, έχουμε ποδόσφαιρο σε ωραίου ρυθμού. Τι ωραίος ρυθμός ρε Κώστα. Έχουμε Αγγλίες. Τι πάθαμε στη Λαμία ρε Κώστα να πω. Τι πάθαμε στη Λαμία ρε και ήταν στο πρόγραμμα. Όχι δεν ήταν στο πρόγραμμα φίλε αυτό. Δεν ήταν στο πρόγραμμα. Όχι δεν ήταν στο πρόγραμμα. Για ήταν λάθος χειρισμός του μάτσου. Λάθος χειρισμός. Θα μου τα πεις. Ξεκινάμε Άρη. Ξεκινάμε Άρη. Θα πάμε Άρη. Θα πάμε ΠΑΟΚ, θα πάμε Ολυμπιακό, θα πάμε εξωτερικό. Θα πάμε και εξωτερικό. Θα πάμε να δώσουμε τη συμπαράστασή μας στους φίλους μας στη Μονή του Εσφυγμένου. Ναι, είμαστε, εκεί θα δώσουμε. Είμαστε μαζί τους. 20 χρόνια φυλακή επειδή πέταξε τη Μολότοφ. Ναι. Και ο άλλος έχει φάει τα εκατομμύρια εκεί έξω. Όχι. Στα σκήνα είναι τώρα. Εμείς είμαστε άπιστοι, αλλά τους φίλους μας εκεί στη Μονή. Το δίκιο θα λέμε. Δίκιο. Όπως θα συζητήσουμε και το θέμα με το φάρμακο. Άλλο που φύγει ο άλλος και ρώτησε τον άλλον τι προσδόκιμο ζωής μπορεί να έχει χιλιτίδημα. Καραγκιουζλίκια, ρε φίλε. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι ας πούμε. Άμα δεν το ζήσεις, τώρα άμα δεν έχεις δικό σου άνθρωπο έτσι σχέδιο, βέβαια, δεν μπορείς και να οργιστείς. Αλλά πρέπει να έρθουμε στη θέση αυτών, οι οποίοι έχουν ας πούμε έναν άνθρωπο ο οποίος και 3 μήνες ζωή ακόμα. Μόνο που τα ακούς οργίζεσαι ρε φίλε. Εδώ πεθαίνεις και σε βάζουν να πούμε το οξυγόνο, να πάρεις μια ανάσα να δεις τον ήλιο άλλη μια ώρα. Έτσι. Βέβαια αυτό ρε φίλε. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και λέει, ας πούμε, εγώ που είμαι παράφρον άνθρωπος, πες ότι είμαι 72 χρονών ναι. Και έχω μια ανίατη ασθένεια και ας πούμε μου λένε έχεις 5 μήνες. Ραπτόπουλο. Όσο και να είναι, ωραία. 5, πάμε 5. Είναι 36 χρονών η κόρη μου, στα 64 η γυναίκα μου, 63. Στεναχωριέμαι, ξέρω εγώ τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα κτλ. Ελπίζεις όμως. Ναι, ελπίζω. Έρχεται λοιπόν ένας και μου λέει: ξέρεις Ραπτόπουλε κάτι. Στο γραφείο. Έρχεται στο γραφείο. Πάμε παρακάτω. Αυτός ο υπεύθυνος, τι είναι, κρατικός υπεύθυνος. Όποιος είναι. Μου λέει κύριε δεν σου δίνω το φάρμακο διότι εσύ έχεις προσδόκιμο ζωής 4 μήνες ναι. Και τζάμπα θα πάει λέει. Και θα πάει τζάμπα το φάρμακο. Α κορέ θα πάει τζάμπα σε άνθρωπο το φάρμακο. Εγώ δεν τον έλεγα. Ξέρετε τον έλεγες. Εγώ είχα 4 μήνες ζωή. Και ήξερα γιατί ναι. Ο πατέρας μας με ήξερε. Πέρα εδώ ρε κρατική λειτουργία. Όχι. Θα τον έλεγα εσύ τι προσδόκιμο ζωής. Αυτό ακριβώς. Θα μου πει δεν ξέρω κτλ. Μπαμ φάτινα με τόπλο. Ναι. Εγώ ζω 3 μήνες παραπάνω από σένα. Και στα 3 μήνα που θα κάνει η γυναίκα σου, ας πούμε, εγώ θα με φυλακεί στο νοσοκομείο και θα με στην απ' έξω. Έτσι. Δεν μπορεί να το πεις. Δεν έχει προσδόκιμο. Σε μαζέψουμε. Τι να με μαζέψετε μόνο. Γιατί ρε. Σου λέω εγώ τι θα έκανα. Δεν τόσο αυτό. Τι θα έκανα. Ναι. Σωστό. Έτσι θα γίνει. Δηλαδή... Εσύ αποφασισμένος όμως ότι είσαι. Ναι, βέβαια. Ξέρεις τα κουκιά σου είναι μετρημένα. Μπορεί κάποιος ο οποίος να είναι τελειωμένος να μην έχει κουράγια ναι. Και μπορεί και εγώ να μην έχω κουράγιο. Γιατί όμως κάποιος τρελός που δεν έχει τίποτα να χάσει να αρχίσει να ή κάποιος συγγενής. Δηλαδή μπερδεύεται η ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τώρα τι το φάρμακο λέει και καλά είναι ακριβό. Για ποιο ο λόγος. Είναι 3.900 είναι λέει το φάρμακο. Και 10 εκατομμύρια να είναι ρε φίλε. Ξέρεις τι σου λέει. Εδώ βάζει την κοινικότητα το κράτος. Και βάζει, βγάζει το συνέστημα το κράτος. Άκου να δεις. Ναι. Πάρουμε τώρα την πλευρά του κράτους. Να πάρουμε. Εγώ λέω το συνέστημα το δικό μου που μπορεί να τον ορμήξω. Έτσι. Ναι. Κακώς θα τον ορμήξω εγώ. Δεν μην τα... Ναι, κακώς θα τον ορμήξεις. Ναι. Λέμε ένα σενάριο τώρα το 100% ρε παιδί μου. Στα 72 θα τον ορμήξω. Βρίσκεται ένας παλαβός και εσένα και το κάνει. Πιάνουμε ναι. Αυτό το σενάριο και πιάσαμε. Απ' την άλλη μεριά το κράτος βάζει τη λογική και την κοινικότητα. Και λέει ότι εγώ έφυγα όσον εσύ θα ζήσεις 5 μήνες. Ναι, δεν πρέπει να του το πεις όμως του ίδιου. Ναι. Γιατί του το είπε να πούμε. Ναι, αλλά στο είπε ο γιατρός ναι. Επειδή βάζει την υπογραφή, ρε φίλε. Βάλτε το φάρμακο, το αναπνευματικό, πώς το λένε. Το γιανόσημο. Το γιανόσημο. Βάλτε τον γιανόσημο. Ναι. Και άσο πάει, ας πούμε. Μα και το γιανόσημο, οι τυσίκες του λες κάνουν τα φάρμακα αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Σου λέει λοιπόν ότι εγώ από σένα θέλω 40 χρόνια εισφορές Ναι. Θέλω τη ΔΕΗ σου, το νοτέ σου, την τράπεζά σου, το αμάξι σου, την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Αλλά δεν είναι ανταποδοτικό, ρε φίλε, μόνο θέλει. Και σου λέει το εξής. Εγώ όμως, όταν εσύ, ας πούμε, στη στραβή, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν είμαι κοντά σου. Δεν είμαι κοντά σου. Όχι, ναι. Αλλά εσύ πρέπει να δίνεις. Θα δίνεις μόνο. Σε κάνει λοιπόν αμέσως το κράτος αντίπαλο, και εδώ δικαιώνομαι τα τελευταία 15 χρόνια, που πάει να το κλέψεις το κράτος, άμα μπορέσεις. Όσο μπορέσεις. Τι λέγαμε, για να επιβιώσεις να κλέψεις τον ανώτερο. Μπαίνεις σε μια δηλαδή κατάσταση αντιπαλότητας μεταξύ του ιδιώτη και του κράτους. Άρα το κράτος είναι αντίπαλος. Είναι αντίπαλος. Κώστα, το είπαμε καθαρά αυτό. Είναι αντίπαλος. Η δικιά μου άποψη είναι αντίπαλος σε μένα. Ναι. Οπότε τι κάνουμε. Όσο μπορούμε να θωρακιστούμε περισσότερο, με ποιο τρόπο. Να γίνουμε παλιάνθρωποι κι εμείς. Μόνο έτσι θωρακίζεσαι. Ναι, να θωρακιστείς, να γίνεις παλιάνθρωπος, να πούμε, και τα λοιπά. Και... Σε φέρετε μπαμπέσικα, θα φερθείς μπαμπέσικα. Δεν γίνεται. Μπαμπέσικα θα σε φέρει το κράτος. Αναγκαστικά θα φερθώ και μπαμπέσικα. Είσαι μπαμπέσις. Ναι. Άρα λοιπόν δικαιώνομαι στο θέμα ότι τα βλέπω αρνητικά τα πράγματα και βλέπω τον άλλον ότι έχω κάνει, λέει, 3 παιδιά. Και με πετάει, λέει, το κράτος αυτό και τα λοιπά. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, σου λέει το κράτος που έκανες 3 παιδιά. Κακό έκανες που έκανες 3 παιδιά. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει που έκανες 3 παιδιά. Παλιά λέγανε, να πούμε, κάνεις 3 παιδιά, θα πάρεις ταξί. Θα πάρεις άδεια ταξί. Άδεια προπό. Άδεια προπό. Θα κάνεις 4 παιδιά. Περίπτερο. Θα πάρεις. Ναι. Είχες κίνητρο. Τώρα τι έχεις. Και αυτό όμως είναι παλιάνθρωπιά, όχι από την πλευρά του κράτους, ναι, από την πλευρά τη δική σου. Δηλαδή κάνεις, ρε παλιάνθρωπε, παιδιά, για να εισπράξεις. Κάτσε να πετάξω κουτσούβελα, βέβαια. Τα παιδιά δηλαδή ήταν κεφάλαιο. Μια μέρα είδα ένα ζευγάρι να τσακώνεται στον δρόμο. Για ποιο λόγο? Έλεγε αυτή στον άντρα της. Ναι. Ηλίθιε. Τι παράξενο που τον είπε. Ηλίθιε. Άντε μωρή σαύρα. Άντε να δεις. Ηλίθιε. Αυτός δεν μιλούσε. Πέρα μου το λέω. Πάω να κρυφακούσω. Εγώ διακριτικά. Εσύ τώρα. Γιατί, τι πω, ποιο αυτό και τα λοιπά. Που άκουσες την ηλίθια τη μάνα σου να κάνουμε τρίτο παιδί, να πάρουμε ταξί. Και τα άκουσες. Το κολοκόμα που υποστήριζες. Αμά, λέω. Κάκου τι έγινε. Και τους έμεινε αμανάτη στη βιτρίνα. Έμεινε αμανάτη το παιδί. Βέβαια, ναι, αλλά το παιδί το ήθελε μόνο για το ταξί. Αν είναι δυνατόν και αυτός ο χιρπανές, να πούμε. Άκου τώρα μυαλό. Ο χιρπανές. Αμά, χιρπανές. Ναι. Έκανε παιδί για να βγάλει την άδεια το ταξί, το περίπτερο, ας πούμε, πολύτεχνο. Αν είναι δυνατόν. Παπτούσε και ένα παιδί για να το κάνει ομόλογο, ρε παιδί μου. Λέμε για το κράτος ότι είναι αντίπαλος μαζί μας. Είναι, ρε φίλε. Αλλά είμαστε κι εμείς κάτι κοπρίτες, ας πούμε. Όπου δεν μας αξίζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν δεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Ότι και εμείς το κράτος το βλέπουμε λαμογιάρικα. Μα αφού μας φέρετε έτσι, ρε φίλε. Ναι, όχι. Εμείς όταν μας φερόταν. Εδώ ποια είναι η έσταση δική. Ποια είναι η δικιά σου έσταση. Ακόμα και όταν μας φερόταν καλά το κράτος. Ναι. Εμείς τη λαμογιά την είχαμε μέσα μας και θέλαμε να το αρμέξουμε ακόμα παραπάνω. Το παραρμέξαμε το κράτος. Από το βυζί του κράτους ήπια με πάρα πολλά κιλά γάλα. Και επειδή το γάλα, ας πούμε, δεν το χρειαζόμασταν, το φτύναμε κιόλας. Το πετούσαμε. Δηλαδή, ένα παιδί ήρθε να αρμέγει τη μάνα του το βυζί και να φτύνει το γάλα. Ποτέ. Άμα χορτάσει. Το σταματάει. Να πούμε. Ναι. Λέει, δεν θέλω. Ναι, κάνει μια κτλ. Αφού πετασάλια εδώ και φεύγει. Ναι, η ρόγα κάγκελο, η άλλη ξέρω κτλ. Κρύψε το και δυο στο πλάτι για να ρευτεί και τελείωσε. Του τραβά και μια το παιδί από την γκρουκ να κάνει μια κτλ. Άντε Παναγιωτάκι, πάμε τώρα. Φύγε. Ένα παλιά, ρίξε γάλα και ρίχναμε και την καρδάρα μαζί. Έτσι. Για αυτό που αποθηκεύαμε. Έτσι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τι έχουμε. Τι είπε ο Κόκκι και ο Αναστόπουλος και τι είπε ο Νίκταρης. Ο Νίκταρης, τι είπε αυτός πάλι. Ο Νίκταρης, ο άνθρωπος έχει λεφτά, βοηθάει όσο μπορεί. Εντάξει, τώρα δεν το ξέρω. Βοηθάει για την ψυχή της μάνας του, σίγουρα είναι επιχειρηματίας. Γιατί να μην είναι. Δεν θα το κάνει για το. Κανένας επιχειρηματίας δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας. Τώρα ο Κολαράς. Άστο δε εκεί τώρα, μην πάμε στα παλιά. Έχει μούτρα να πιάσει τον Αναστόπουλο στο στόμα του. Τι δουλειά έχει ο Κόκκι με τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος δίνει τη μάχη με τον Καρυπίδη και τα παιδιά του Άρη και τον κόσμο κτλ. Μπας και ανεβούν αλφαεθνικοί. Θα παλέψουν με Λαμία που έχει φύγει η Λαμία. Άσε. Θα παλέψουν, φαίνεται, με. Πώς το λένε, τον Αγροτικό Αστέρα και τη Λαμία. Η Σμύρνη βγήκε. Εγώ την είδα. Όταν πήρε αυτό το διπλό στο μαύρο πιτ μέσα. Βγήκε και ένα και το είδα κι εγώ. Το είδα το μάτς με γιατρό Ηρακλειδέα. Το πήρε εκεί πέρα. Είδα Λαμία, βγήκε. Είδα Πράμα, Μπόλικο. Είδα Αρναούτογλου. Πώς τυχαίνει να κάνω εγώ τα κονέ με Αλέφαντο και Αρναούτογλου. Πώς γίνεται να με παίρνουν και οι δύο τηλέφωνα. Τι ήταν εκείνο το σοου χθες. Τι σοου, ρε φίλε. Δηλαδή είμαι υπεύθυνος για το σοου. Το μεταξύ με παίρνει ο Αρναούτογλου. Λέω, ρε φίλε, Ήμουν στην Έδεσα, λέω, του Κίρτσου το προποτζίδικο. Ναι, αυτό το συμβάν που είχε εκεί, τα εγγένεια. Κλαίγαμε. Φυσικά, ρε φίλε, όλο ο κόσμο έκλαιγε. Φίλε, έκλαιγα, το έχω δει, το έχω ξαναδεί. Όσε φορέ και να το δει. Αυτά που λέω όλα τα έχει κάνει. Ναι, ρε. Ναι. Στέλιος. Συγχαρητήρια στην εισαγγελία που διέταξε επανεξέταση στο φάκελο Παπαγεωργόπουλου μετά τα σκι που έκανε στους λόφους. Μπράβο την εισαγγελέα. Μπράβο. Γυναίκα είναι. Μαγκάρι να είναι, όποιος και να είναι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ξέρεις γιατί μπράβο στην εισαγγελέα ή στον εισαγγελέα. Μπράβο. Γιατί είναι προκλητικό για το λαό, τον ελληνικό. Δεν πρέπει να τον προκαλείτε το λαό, γιατί θα βρεθεί κανένα τρελός. Θα βρεθεί κανένα παράδειγμα. Σίγουρα θα βρεθεί. Κάνει κανένα κακό. Στο όριο είμαστε, Κώστα. Δεν μπορεί να βλέπει, α πούμε, τον Παπαγεωργόπουλο να κάνει σκι. Ναι. Εμένα, σαν δήμαρχο, να μου έχει φάει να πούμε 15 εκατομμύρια με τον άλλο να. Και τα έχει ψηρίσει. Τα έχει ψηρίσει. Και δεν μπορώ να βλέπω. Ακούστε κάτι εκεί στη δημοτική αστυνομία. Εγώ τον καινούριο δήμαρχο τον γουστάρω. Εσύ. Ναι. Μ' αρέσει. Εσύ. Εγώ. Δεν έχει κλέψει, δεν έχει κάνει. Αλλά. Στους δημοτικούς αστυνομικούς που γράφουν και τα λοιπά. Ναι, έχουμε ένα θέμα εκεί. Θα τους πω το εξής. Αλλάξτε ύφος και μούτρα. Ναι, γιατί εκεί θα βρεθεί κανένα τρελός. Είναι λίγο λουκιλούκι. Πρέπει να μας ρίξετε τα λεφτά πίσω, τα 15 εκατομμύρια, και μετά πάρτε τις αγριομούρες σας και γράψτε ό,τι θέλετε. Εφόσον τα λεφτά δεν γύρισαν στον λαό της Θεσσαλονίκης πίσω, τα 15 εκατομμύρια του Παπαγεωργόπουλου, δεν έχετε το δικαίωμα να είστε αγενείς. Θα κόβετε την κλίση με χαμόγελο. Με χαμόγελο. Γιατί μας χρωστάτε 15 εκατομμύρια. Με χαμόγελο. Χρωστούμε, τα δικά μας λεφτά είναι αυτά. Ναι. Αλλάξτε το ύφος αυτό το μπλαζέ. Μπλαζέ, Κώστα. Ναι. Μπλονζόν μπλαζέ. Ναι. Γιατί είστε μέσα 15 μύρια. Και επαναλαμβάνω, εγώ αυτό το δήμαρχο, επειδή δεν με έκλεψε τουλάχιστον προς το παρόν. Έως ο Νούμπο. Ναι. Τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι δεν τον κολλάω. Και εγώ γι' αυτό συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει φάει. Δεν τον κολλάω ακόμα. Μπορεί... δέντρο, και δεν έχει... ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν στην εισαγγελέα. Θα λέμε και τα καλά πράγματα. Και 15 ψήρισε και στη φυλακή τον έβγαλε και ανάπηρο, και ανάπηρο σκι κάνει. Κατάλαβε τώρα, Κώστα. Βασίλης από κέντρο. Μέχρι πριν μερικά χρόνια έκαναν παιδιά για μόρια στον ΑΣΕΠ. Μόρια στον ΑΣΕΠ. Μόρια, ναι. Ή να αποκτήσουν μονιμότητα. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Δίπλα μας υπάρχουν. Με προλαβαίνεις. Εγώ τα είπα ότι είμαστε κι εμείς λαμόγια απέναντι στο κράτος μας. Τα μόρια, ναι. Και το κράτος να μας τιμωρήσει τώρα, να πούμε. Μόρια, σε πια το δημόσιο, βέβαια. Κουμούνα. Ραπτό.gr. Α, ναι, ο κομμουνιστής, ρε. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, live και μαγνητοκοπημένες στο ραπτό.gr. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Τι γουστάρεις τώρα, τι έχουμε εδώ. Ναι. Για διάβαστε μηνύματα. Αριανός από Αθήνα. Τι έκανε. Όλα καλά, ρε Αναστό, αλλά οι λαϊκισμοί δεν σου πάνε. Η διαιτησία είναι θέμα της διοίκησης και όχι δικό σου θέμα. Λέει ο Αριανός από την Αθήνα. Και η διαιτησία στην τελική καλά το έπαιξε. Άστο τώρα. Τι καλά, ρε. Έλα, ρε, καλά το έπαιξε η διαιτησία. Εγώ δεν έχω παράπονο από τη διαιτησία, ρε. Σαν Αριανός. Δεν έχω παράπονο, ρε. Γιατί. Μας το έδωσε. Τι. Το πέναλτι που δεν ήταν, το πρώτο δεν το έδωσε που ήταν, έδωσε το άλλο για να καλύψει την χαζομάρα πάλι. Τρία ζητάει. Δεν είναι τρία, ρε φίλε, ένα θα σε δώσει. Δεν υπήρχαν οι τρία πέναλτι. Κοίταξε, άμα γίνουν τρία, γιατί να μην σου δώσει πέναλτι. Δεν έγιναν τρία, ρε φίλε. Πώς δεν έγινε. Ένα ήταν του Ιντζίδη που το κράτησε. Αυτό ήταν το καθαρό. Δεν το κράτησε τον Ιντζίδη. Αυτό ήταν ένα πέναλτι καθαρό, δεν το έδωσε. Έδωσε το άλλο που κατά λάθος βρήκε, λέει, αν βρήκε η μπάλα τώρα κάτι έδωσε εκεί πέρα στο 93. Οπότε λαϊκισμοί λες. Ναι, εγώ το πενταρίσκεται. Και σαν Αριανός. Για μένα, πενταρίσκεται διαιτησία. Και σαν Αριανός τώρα. Σαν Αριανός το λέω. Εγώ όταν έχω πρόβλημα τη διαιτησία, το λέω, ρε παιδί μου, ότι εκείνο ήταν λάθος. Τι σε έδωσε δηλαδή η διαιτησία, τι έκανε. Την ανακοίνωση που βγάζει ο Καρυπίδης, ναι, και βάζει μέσα και τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα για ποια ανακοίνωση λες. Τι δουλειά έχει ο Ολυμπιακός μέσα. Βγάζει ανακοίνωση για Λαμία και για Ολυμπιακό, ναι, ο Καρυπίδης. Ναι, σαν να παραπονιέται στον Ολυμπιακό και να λέει, φίλε, δεν. Τι δεν. Δεν με βοηθάς. Γιατί δεν σε βοηθάει. Δεν με βοηθάς. Κάτσε, ρε φίλε, πήγε σε τέτοιο να πούμε. Αν και τον Καλογερόπουλο μαθαίνουμε, τον ελέγχει ο Μελισσανίδης. Ο Καρυπίδης είναι με τον Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ. Η Λαμία είναι με τον Μελισσανίδη. Ναι. Εάν η Λαμία είναι με τον Μελισσανίδη και ο Άρης δεν μπορεί να πάρει σφύριγμα, έχει τον Ολυμπιακό πλάτη, έχουμε θέμα. Δε. Έχουμε θέμα τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, τι άλλο να σε κάνει. Μα ήσουν ανίκανος ποδοσφαιρικά, ρε φίλε, ναι, την Κυριακή. Έτσι. Απαγορεύεται ο Καπλίδης να βαρέσει πέναλτι. Όπως και εσύ και εγώ το έλεγα. Μην παίρνει την μπάλα, θα το χάσουμε. Είναι χαμένο το πέναλτι, το είδα. Αλλά το θέμα ήταν όλο, όχι μεσομυντικά ούτε μεσοπιθετικά. Στο αχάφ είχαμε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ανάκουγλο τέτοια. Όταν βγαίνει MVP ο Ραούλ Μπράβο τώρα 37 χρονών και έπαιζε αρχοντικά. Ναι. Αρχοντικά έπαιξε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Και που ξέρεις για μένα η γνώμη του Ραούλ Μπράβο. Και ξέρεις, ναι, δεν έχω την καλύτερη άποψη. Αλλά έπαιξε φοβερά. Είχαμε θέμα στα χαφ. Αυτό ο Ανάκουγλου και αυτό ο Παυλίδης. Πολύ σοφτό Ανάκουγλου. Ρε, πώ να σου εξηγήσω, είναι σαν τα παιδάκια που του δίνει, ρε παιδί μου, η μάνα το κίντερ έκπληξη, ρε παιδί μου, και χαίρονται τέτοια. Δεν είναι τώρα αυτή η παίχτη τώρα για τα χαφ. Έπρεπε να ρίξει εκείνο το Μαυρέλι μέσα στο γάβρο που παίζαμε. Τον Γκάιο Μακουτά. Το Μακουτά, βέβαια. Και σε κάνει δώρο η θεά τύχη. Δώρο, έτσι, άκουσε μου τι θα πω. Έπρεπε να βάλει αυτόν. Δώρο η θεά τύχη από το 30 να παίζει χωρί Ντούρμισα, ρε φίλη Λαμία. Ναι. Την αιχμή του δώρατος μπροστά, έτσι. Παιχτούρα τώρα, μεγάλη. Ναι. Που αυτή η παιχτούρα του χρόνου σε αλφα εθνική θα κάνει θράψη, φίλε. Θα φύγει μεταγραφή. Λες. Βέβαια, δεν πόσο ξέρω. Πόσο είναι. Μικρός είναι, ρε φίλε. Ούτε 25 πρέπει να είναι. Μα με 25 πού να φύγει, ρε. Ούτε 25 είναι. Εγώ νομίζω είναι πολύ μικρός. Ναι. Ναι. Κάτω από 25 είναι. Είχαμε θέμα στα χαφ του γηπέδου εκεί πέρα. Είχαμε θέμα. Χωρίς στάτο δύσκολα, ρε φίλε. Φάνηκε, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, έβλεπα κάτι γιόμες τώρα να ρόλουν μπράβο την μπάλα μέσα τέρμα, να βγει ο Μπαργκάνο, ο Ήλις. Δεν είχαμε θέμα. Πολλοί κατηγορούν τον Αναστόπουλο, λέει, γιατί κλείστηκε 60 λεπτά, δεν βγήκε και τέτοια. Όχι, δεν κλείστηκε. Άμα το δει, έπαιζε και πάνω έπαιζε. Μπροστά pressing έπαιζε. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα πολύ ώρα αυτό. Αυτά γίνονται σε 5 λεπτά μέσα στον αγώνα. Δεν που γίνονται 20. Βιολογική κατάρρευση. Βιολογικά, ναι, 5 λεπτά pressing. Και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε στο 70 πάλι pressing. Την Παοκάρα πώς την είδες? Το Παοκάρα αρχοντική, ρε φίλε, πέρασε αέρα. Για το μόνο που ενίσταμε είναι πάλι όπως εδώ και 2 χρόνια. Σέντρεφόρ έψαχνες, πάρτον εκείνο το Μανιά, ρε φίλε. 2 χρόνια γκρινιάζω. Πάρτονα, ρε φίλε. Πάρτονα εκείνο το Μανιά, δηλαδή. Τι. Αν είχε δόλο ο Καλογερόπουλος, ναι, ο γιατρός ο Ερακλειδέας, δεν θα κρατούσε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Στα είπα πως ο Καλογερόπουλος ήταν πάντα κοντά στις φάσεις. Πήγε στη Λαμία ο γιατρός. Ναι, άκου τα λέει. Εγώ δεν έχω θέμα με τη δίτηση. Στο τελευταίο 4ο ρόλο, μπράβο με τον Καράμπελα, άλλαξαν θέσεις. 22 ετών ο Ντούρμισα. Να τους, ρε φίλε. 22. 22, φίλε. 22 Ντούρμισα. Πεχτούρα. Ναι. Θα είναι η μεταγραφή της αλφα εθνικής που θα συζητηθεί, φίλε. Δίνεις στον Άρη. Τι να δώσω. Βολή για το παιχνίδι με τη Λαμία κακή. Σε τρομάζει ο τρόπος που έπαιξε ενόψει Απόλλωνα και Αγροτικό Αστέρα. Απαράδεκτο παίξιμο. Απαράδεκτο παίξιμο. Δεν ξέρω τι. Πολύ σου έφταιγε για αγώνα με ξύλο, ρε φίλε. Δεν έπρεπε να παίξει πιο πολύ ξύλο. Έπαιζαν σκληρά οι άλλοι. Ποιο θα παίξει. Δεν σου λέω. Τα χαφ πρέπει να έχει ξύλο μέσα. Πρέπει να έχει. Ναι. Έπρεπε να βάλει τον μπρατσωμένο. Μαχητές. Βέβαια. Ναι. Μακουτά. Να πει το λίγο πει του Γκαρσία να κρατάει την μπάλα να τη σπάζει. Τσοκλανάκο. Ναι. Ναι. Μπορεί να βγάλει 90 όμω ο Πιτού. Καλά, Γιάννη μου. Πάμε διάλειμμα. Ενρίκε, είδες. Λεγιονάριος, φίλε. Τον γουστάρω, ρε φίλε. Τον βάφτισα εγώ εκεί λεγιονάριο όταν το είδαμε. Αυτή την κόμη, ρε παιδί μου. Σήμερα στο Άρτ λέω το εξής. Πήγαν 20.000 παοξίδες. Ναι. Και άλλοι 500.000 γουστάρανε από ένα παίχτη. Τους έκανε τη χάρη, ρε φίλε. Στο 60 τους βγήκαν οι αλλαγές. Δηλαδή, μπήκαν και οι δυο σκοράραν ο ένας ασίστ τον άλλον. Δηλαδή αλλάξαν όλο το ρου της ιστορίας. Ο Πρίγιοβιτς, είπαμε, μπορεί να βγει μόνο στα φορτώματα. Ναι. Αν βγει στα φορτώματα, είναι φοβερό. Γιατί λέει σε μια εκπομπή, ο Παγκός έλεγε, δεν θυμάμαι. Ή ο Βλαχόπουλος το είπε. Ένας από τους δυο. Λέει γίνεται η σέντρα, πάρε βάλε από το Μάτος. Ναι, πάρε βάλε όταν έχεις φόρ. Πάρε βάλε την. Έκανε όμως και το πέταγμα των 2 μέτρων, άμα το είδες, έτσι. Λοιπόν, βάλει τον κουλούρι εκεί με τον Κλάου και πάρε να βάλει. Δεν τα πάρε, βάλε. Μόνο σκέτο πάρε. Δεν έχει. Μόνο σκέτο πάρε. Ναι, γιατί άμα δει το πριν. Αυτό. Έκανε το πέταγμα των 2 μετρών. Ναι. Αυτό. Εκεί έγινε η δουλειά. 20.000 παοξίδες γουστάρανε και χοροπηδούσαν στα τα κατσίκια. Ευχαριστηθήκανε. Ναι. Ευχαριστηθήκανε. Και τώρα το αυγό το έχει ο Ήβιτς. Γιατί θα πρέπει όσο το δυνατόν καλύτερα να μπολιάσει αυτούς τους δυο σε συστήματα. Έχει τη δυνατότητα ο Ήβιτς. Άνετα τους μπολιάζει. Ναι, να τους παίξει. Να έχει τη δυνατότητα πλέον ο Ήβιτς να τους παίξει. 4-4-2 στην ευθεία, εξτρέμ ο Ενρίκε. 4-4-2 σε ρόμβο. Δεύτερος επιθετικός ο Ενρίκε. 3-5-2 δεύτερος επιθετικός ο Ενρίκε. 4-3-3 αριστερό ή δεξής ο Ενρίκε. Αυτός ο Ενρίκε είναι πολύ Ενρίκε. Έχει πολλά πράγματα να κάνει. Το είπα εγώ. Λεγεωνάριος είναι. Γιατί τον έβγαλα έτσι. Από την κόμη και άμα δεις λεγεωνάριους που έχει στην Αφρική, είναι σαν κάτι πληρωμένους δολοφόνους εκεί. Τρώνε φίδια, να πούμε. Τέτοια μούτρα έχει αυτός. Ναι. Αποφασισμένος. Τα μούτρα του μ' αρέσουν. Βέβαια. Η τρέλα του μ' αρέσει. Οι κούρσες του μ' αρέσουν. Πολύ ωραία. Και όπως είπε στο καφενείο του Κρόνου, μια μπαλαδόβατσα 55 χρόνων με Ινδιάνικη μούρη. Ναι, ναι, ναι. Αυτός λέει είναι Ροντρίγκες με μυαλό. Πω, πω, τι είπε, μεγάλη ατάκα. Έριξε μια ατάκα ο κερατάς. Αυτός είναι Ροντρίγκες με μυαλό. Το πέτυχε. Το πέτυχε. Και δεν βλέπω να είναι πολύ πιο γρήγορος ο Ροντρίγκες από αυτόν. Μπορεί να είναι. Το κάνει όμως να μην φαίνεται. Ναι, έχει τον έναν ένα την τρίπλα και τον τελείωμα. Το έναν ένα το έχει καλύτερο ο Ροντρίγκες. Ο Ενρίκε. Έχει την μπουκα πολύ, δεν μασάει. Δεν σκέφτεται πώς θα μπει. Ορμάει ναι. μέσα. Ναι. Έχει αυτοπεποίθηση. Και πάνω. Έχει σεντερφορίσια κίνηση και ναι. σεντερφορίσιο. Τελείωμα. Ναι, ναι. Μια κεφαλιά που βγάζει ο άλλος με εκτείναξη. Ναι, είδε πολύ επιτόπιο άλμα. Ναι, είναι άλμα γιατί αυτός λέει διεισδυτικός αυτά κτλ. Ναι, αλλά σηκώθηκε και στο κεφάλι. Του το βγάλε ο άλλος. Ναι, αλλά. Την έκανε την κίνηση. Ούτε ένα 70 μπόι έχει αυτός. Διαφώνησα με τον Αλέφατο σήμερα για τον Βαρέλα. Του λέω ο Βαρέλας είναι επικίνδυνος. Άσε ρε παιδαράς, είναι επικίνδυνος. Είναι. Στο μεγάλο χώρο στο πέλαγος είναι επικίνδυνος. Πλάτη άμα τον βάλεις είναι επικίνδυνος. Τον πρέσαρες ψηλά είναι επικίνδυνος. Τώρα μην πει κανείς αβάντα το Μαλεζά. Χαίστηκα εγώ για το Μαλεζά. Τι να κάνεις αβάντα ρε φίλε. Ή τον Κρέσπα. Λες και δεν το βλέπουμε τώρα. Τρίτο center back λέει όμως ο Αλέφατος. Ναι. Ο πονηρός. Μπορείς να τον βάλεις λίμπερο στα λίγα μέτρα. Έτσι, λέω, ναι. Λίμπερο μαύρο θα βάλουμε. Λίμπερο ίσον μυαλό. Ποδοσφαιρικός ρατσισμός. Ναι. Λίμπερο ίσον μυαλό. Βέβαια. Λίμπερο ίσον παίζω με το χώρο. Κατευθύνω τους άλλους. Τώρα λίμπερο μαύρο θα βάλω εγώ. Τώρα ακούει και ο Πόκολο. Ναι. Είναι μαύρος. Και ρε εσύ θα λέει, μας είπες πάλι ότι δεν έχουμε μυαλό. Εσύ του λέω πάνε προπονητής και βάλε. Τον Σανκαρέ, ναι. Λίμπερο σε 3-5-2. Δύσκολα. Δεν θα την πιάσεις, λέω ότι. Δύσκολα. Πάρε το Βαρέλα Λίμπερο σε 3-5-2 και να παίξει, ξέρω εγώ, με Ολυμπιακό ή Σάλκε. Το έχασε το τεχνητό offside κατευθείαν, το έχασε, το σπάνε συνέχεια. Έχει κάνει. Αργό στη σκέψη, αργό κτλ. Ναι. Πάρε να βάλει ένα με έναν. Ποιον να βάλει. Βάλε τον Ενρίκε με τον Βαρέλα 10-1 με έναν. Πώς θα τον κόψει ο Βαρέλα τον Ενρίκε. Καμία φορά θα τον κόψει. Το Μιστακίδη θα τον κάψει 3. Μισές. Το Μιστακίδη 3 μπορεί. Τον Μπέλκα τον κόψει παραπάνω. Όχι. Τον κόψει. Ένας με έναν. Μόνο τον Πρίγιοβιτς θα κόψει τις μισές. Τον Πρίγιοβιτς. Περισσότερες. Πριν τον πάρει ακόμα. Στον αέρα. Μπορεί. Θα τον πάρει. Χαμηλά. Δύσκολα. Του χαμηλά. Δεν θα τον πάρει ο Πρίγιοβιτς. Θα τον πάρει. Το Βαρέλα. Είναι μπελάς. Είναι ερωτηματικό για μένα δεν είναι, είναι μπελάς. Δηλαδή αυτό κάτσε να τον δούμε, είναι μπελάς. Δεν έχει τις τοποθετήσεις αυτό που είπες, ποδοσφαιρικό μυαλό δεν έχει ρε. Στο μυαλό είναι άμυαλος. Βέβαια. Γιαννάκης. Τι λέει. Καλημέρα Κώστα, γούστα θα βγάλουμε με Ενρίκε και Πρίγιο. Μόνο καλύτερα θα δούμε από την Παοκάρα. Πάρτε το κύπελο. Κοντράρετε αν όχι αποκλείστε τη Σάλκε και τραβήξτε ένα τάλιρο το γάβρο στην Τούμπα για να κλείσει καλά η χρονιά. Χαιρετίσματα στο γίγαντα Στέφανο. Το Γιαννάκη. Θα έρθει αύριο προπόνηση. Το Γιαννάκη λέω. Α, εμένα λέω το Γιαννάκη. Ναι. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Ποιο κομμάτι θες να πάμε? Κάτσε, ακόμα πάω που παίζουμε. Στο Άγιον Όρος. Για να πάμε σε αυτό το έφλεκτον και δύσκολον έργων. Εγώ. Για να πούμε. Που δεν πιστεύω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ναι, το ξέρω αυτό. Γιατί συμπαθώ αυτούς το εισφυγμένο? Γιατί δεν έχουν τι, δόλο. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση και την αίσθηση, τη μυρωδιά, τι να σου πω, ότι έχουν δίκιο αυτοί. Γιατί να μην έχουν? Και ξέρεις γιατί. Γιατί να μπουκάρουν να τους φάνε λάχανο να πούμε. Και γιατί να τους βάλουν 20 χρόνια φυλακή επειδή πέταξαν τις Μολότοφ. Δηλαδή στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι που πετάνε τις Μολότοφ τους βάζουν φυλακή. Όχι. Τους καλογέρους αυτούς τους δυο γιατί κλέψανε. Μήπως έχει μαρμίτα εκεί μέσα και θέλουν να τη φάνε κάποιοι. Ναι, κλέψανε ρε αυτοί. Όχι ρε φίλε. Τι καβιάσαν κανέναν. Προστατευτήκανε ρε φίλε. Ρωτάω. Εγώ λέω. Το να ρίξεις 20 χρόνια φυλακή. Δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Ναι, δεν δεν θέλουν τον αρχηγό ρε φίλε. Δεν γουστάρουμε. Ναι. Μάλιστα. Και τι πρέπει να τους κάνουμε δηλαδή. Δεν πρέπει να έχουμε μια αντίθετη άποψη, αντιπολίτευση. Δηλαδή πρέπει να. Κάτσε. Εγώ κάθομαι. Να ρίξω 20 χρόνια φυλακή σε ένα βιαστή. Σε ένα που πείραξε τον ανήλικο σεξουαλικά. Ωραία. Σε ένα που σκότωσε και έκλεψε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα που μπήκε σε ένα σπίτι και σκότωσε τη γυναίκα και τα παιδιά. Ισόβει αυτό. Μάλιστα. Σε έναν ο οποίος έφαγε 15 εκατομμύρια και δεν τα γύρισε πίσω. Και σε αυτόν. Μάλιστα. Σε ένα που πούλησε τόνους ναρκωτικά στα παιδιά μας. Αν τον πιάσουν και αποδειχθεί. Πάμε παρακάτω. Όλα σωστά. Τον καλόγερο. Αυτόν τώρα. Τους δύο ξεχνάω και τα ονόματά τους. Συγχωρέστε με. Νεκτάριος λέγεται, πώς λέγεται. Όπως και να λέγεται. Ο Μεθόδιος. Μεθόδιος, ωραία. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Και άλλος Νεκτάριος, δεν θυμάμαι. Δύο ονόματα είναι. 20 χρόνια φυλακή για τις Μολότοφ και γιατί τσαμπουκαλευτήκανε, ας πούμε, τον κρατικό λειτουργό. Εγώ δεν επικροτώ αν αύριο μπουν, ας πούμε, και τους πλακώσουν οι καλόγεροι, τους αστυνομικούς ναι. κτλ. Και τους εισαγγελείς. Δεν επικροτώ. Φυσικά δεν το επικροτούμε. Αλλά και να το ρίξεις 20 χρόνια φυλακή. Ναι, για ποιο θέμα τώρα. Ναι, γιατί τσαμπουκαλεύτηκε και δεν φεύγει και επειδή δεν γουστάρει τον. Δεν γουστάρει αυτόν τον προστάτους, ρε παιδί, πώς το λένε. Ο Ιησούς, λέει ο Ναζωραίος, έριχνε, λέει, μια φάπα. Και γύρισε τον μάγουλο, λέει. Τη μαγούλα του και του δίνες, λέει, άλλη μία. Άρα ο χριστιανισμός λέει ότι τον εχθρό σου, λέει, πρέπει να τον αγαπάς. Εκεί θα πάει να το ρίξει τώρα 20 χρόνια τον εχθρό. Αυτός είναι ο χριστιανισμός που διδάσκουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Τι θα γίνει, δηλαδή. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Άρα λοιπόν κάποιος του δώρος υπάρχει από αυτό. Και εγώ που είμαι εκτός Αγίου Όρους και εκτός θρησκείας. Και εγώ είμαι, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχω πάει. Κοινωνικός. Κοινωνικός, ναι. Συμπαρίσταμε. Και εγώ μαζί τους είμαι. Στους Αγιορείτες της Μονής του Εσφυγμένου. Τους συμπαρίσταμε και λέω ότι έχετε ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη που λέγεται Κωστής Ραπτόπουλος. Μπράβο, ρε Ραπτόπουλο. Και εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ δεν πιστεύω, δεν νηστεύω, δεν κάνω, αλλά τη αδικία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια είναι τρομερό. Δηλαδή, όπως έχει μια διαφορετική άποψη, οδηγείται στα δικαστήρια πλέον. Να ξέρουμε. Μα αυτό το 20 χρόνια φυλακή, κάθισα να δω. Λέω, τι έκανε αυτός. Βίασε κανέναν καλόγερο. Πούλησε ναρκωτικά. Σκότωσε κανέναν. Πήγε, πάτησε με το αυτοκίνητο κανέναν άλλον επίτηδες. Εξ επιτούτου. Εξ επιτούτου, ναι. Πήγε, έκανε επεισόδια, να πούμε. Πέταξε, λέει, τη Μολότοφ. Πήρε, φίλε. Μήπως πήγε, έκαψε κανένα σπίτι αλλού, κανένα αυτοκίνητο. Καταχράστηκε καμία περιουσία. Τι έκανε, ρε Κώστα. Είπε την αντίθετη άποψη, μια άποψη που δεν γουστάει. Δεν φεύγει από το μέσα αυτό. Εντάξει. Άποψη του είναι, ρε φίλε. Και τολμήσατε να στείλετε τους κρατικούς. Δεν φταίνε τώρα οι αστυνόμοι. Ναι. Και ο εισαγγελέας. Εντολές εκτελούν για αυτοί, ρε φίλε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Πάει τώρα εγώ αστυνομικό στο παιδί μου. Τι αποστολή έχεις. Να πάω να συλλάβω ένα παπάρι. Να συλλάβω τον. Ένα μοναχό, όχι παπάρι. Στο Αγιονόρο. Θα τον πω, πάρε μια άδεια 3 μέρες. Αναρωτική. Μην πας εκεί. Μην πας. Τζάμπα θα χρεωθείς. Αμαρτία θα πάρεις. Δεν σωστό. Ναι. Θέλω να μάθω, δηλαδή, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, να έχεις τώρα παιδί στην αστυνομία για να στείλει αποστολή να πάω να προστατεύσω, να πάω να δίνω τους παππούδες που διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα, ας πούμε. Ναι. Ή να πάω να συλλάβω το μοναχό μέσα. Πόρε, φίλε. Ή να πάω να τα βάλω με τις καθαρίστριες. Γιατί νομίζεις τα παιδιά της αστυνομίας τα γουστάρουν αυτά. Δεν γουστάρουν, τι να κάνουν. Είναι εντολή. Αφού άλλο από πίσω με τα αστέρια και την τουντούγα φωνάζει. Έτσι είναι. Τι να κάνω. Και αυτά για 700-800 ευρώ. Άρα δεν έδερνε μόνο η δεξιά. Ρε φίλε. Δέρνουν και οι αριστεροί. Και αριστερό ξύλο. Αριστερό χείρο είναι καλύτερο. Ο Αλέφαντος λέει είχα καλό αριστερό. Βέβαια είχε καλό αριστερό. Τον είδες πως τα έφτιαχνε. Άσο 2-3. Έμα τα γεια. Τον άλλον. Αυτό με τον ταξιτζή με το έχει πει 1000 φορές. Φυσικά, ρε φίλε. Καμάρι το έχει. Πρέπει να το ξάπλωσε αυτό σίγουρα, ρε φίλε, για να το λέει. Πήγε, έκανε ρίτο κακομύρι. Έρχεσαι κοντά, λέει κανεί το κακομύρι. Και πού πα με κατεβασμένα χέρια να μαλώσει. Πάει με κατεβασμένα χέρια να τσακωθεί. Ρε τι πλάκα. Ρε τον Αλέφαντα. Ρε τον Αρναού το γούρνωσε τα μάτια. Μεγάλη επιτυχία. Ο Αρναού το γούρλωσε τα μάτια. Ζαλίστηκε, δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε Αρναού το γούρλωσε. Είναι αυθόρμητη εκπομπή, δεν έχει κοψίματα καρέκια. Φέρε μου τα γάντια, λέει, και το σάκο. Και το σάκο, λε, σου δείξω, λέει. Τι σάκο να φέρει ο Αρναού το γούρλωσε. Εγώ τον παραδέχτηκα το σκύλι 78 χρονών, ρε φίλε, και είναι κουτσάνι, ρε φίλε. Κουτσανάτο. Κλεισμένα. Ναι, δεν νιώθει, ρε φίλε. Μπράβο. 78 κλεισμένα. Άρα Κώστα, λέει, θα μου κάνει εμένα και τα τέτοια. Ποιο πολλάκι, ρε από. Το χοντρό. Πολλάκι. Το ξαπλώσω, λέει. Τι γέλιο. Α, είναι λίγο ψηλό, λέει. Έκλεγα, ρε φίλε. Και εγώ έκλεγα, δεν έκλεγα. Έκλαψα, ρε φίλε. Το έβαλε και ο δάσκαλο. Σπάρινγκ, λέει, Αλέφαντας. Σπάρινγκ, Αλέφαντας. Δεν θα ανοίξουμε να πούμε γραμμές. Ξέρω εγώ ότι θέλει ο λαός. Ο λαός θέλει γραμμές. Να τις ανοίξουμε. 2-31-0, πέστες. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πώς ήταν τον Ενρίκε οι Παοξίδες. Πώς ήταν οι Αριανοί την Ήτα. Ποιον καταλογίζουν ευθύνες. Όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, δεύτερον, για τον Ηρακλή δεν μιλήσαμε, εντάξει, 3-0, λογικό ήταν. Άστο, δεν λες εκεί, δεν πειράζει. Για τον μπάσκετ, άμα θες να πούμε. Ναι, να πούμε. Και την άλλη ήταν. Ναι. Έχει γίνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν υπάρχει, γράμμες, δεν υπάρχει ομάδα να χάνει που ο αντίπαλός της έχει 0 στα 20 τρίποντα και 17 λάθη. Δεν έχει γίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Πρωτοπορούμε και σε αυτό σαν Αργιανή. Και θέλετε τώρα στο παλέ. Και θέλουμε τώρα εμείς στο παλέ με τέτοια χάλια να πάμε να κάνουμε τους μάγκες. Να αρχίσουμε. Δεν μαγιά τώρα θέλω να κάνει. Να χάσει εδώ μέσα είναι τραγικό. Δεν είναι το θέμα να χάσει εδώ πέρα. Άστο τώρα, θα γίνει άλλο ματσάκι. Αλλά με αυτά τα μούτρα και με αυτή την εμφάνιση, δεν ξέρω, ο Πρίφτης έπρεπε να έχει φύγει από πρόπερση, ρε παιδί μου. Δεν το γουστάρει. Όχι, εγώ δεν το. Πολύ αργιανοί δεν το γουστάρει. Το ξέρουν, δεν είναι με αυτό το μπάτσικ και με αυτό το ρόστερ να μην μπορούσε να το δουλέψει, ρε φίλε. Καταρχήν, μέσα σε αυτό το ματς έπαιξε το μεγάλο όπλο και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Ένα από τα μεγάλα όπλα δηλαδή. Ναι. Ο Γιάνκοβιτς, ο παίχτης. Έπαιξε μόνο 7 λεπτά. Μόνο 7 λεπτά. Μήπως τον κράταγε για. Για ποιο να το κάνεις, για τον Παναθηναϊκό μετά από 2 μήνες. Δεν ξέρω. Για ποιο το μάζι, για τον Φάρο. Σωστό. Δεν το κρατάς. Να μας πούν για τα φάρμακα οι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε στις οικογένειες και βλέπουν τον άνθρωπό τους συναισθηματικά. Απαράδεκτο αυτό, ρε φίλε. Και το κράτος το βλέπει, να πούμε, λαμογιάρικα. Και σε αυτό κόντρα το κράτος. Στην ίστα τη στιγμή, ρε φίλε. Αριστερή κυβέρνηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Περίμενα, ρε Τσίπρα, μια απανθρωπιά, τι είναι αυτό. Τι απανθρωπιά, αυτός τα έχει ξεφυλίσει όλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αυτή η αριστερά, για ποιο λόγο, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι πολύ κόντρα στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα δηλαδή. Εγώ περίμενα την αριστερά. Είναι κάποιο σύστημα, δεν ξέρω. Περίμενα τους αριστερούς εκεί πέρα, τους μισθούς επάνω. Ναι, ναι, αριστερά. Αριστερή, με μουσια. Με αριστερή, με μουσι. Μουσι. Πασοξίδες. Πασόκ αριστερά. Ναι, αριστερή, ό,τι πει ο Γιάννης. Πασοξίδες, καλά, τι να πει. Τίποτα, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, πρώην του Πασόκ είναι υπουργή. Εγώ ξέρω, η αριστερά κυβερνάει, φίλε, και περίμενα τουλάχιστον στον άρρωστο. Καλά να πάθουμε, φίλε. Τους ψηφίσαμε, δεν έτσι. Άστο, μην την ψάχνεις τώρα. Περίμενα στον άρρωστο και εις τιμονίες φυγμένου, και τελειώνω με αυτό. Ναι. Εγώ βγαίνω και λέω, συμπαρίσταμε. Και εγώ συμπαρίσταμε. Στους δύο καλογέρους μαζί, εδώ. Είναι αδικία 20 χρόνια και τέτοια, επειδή είναι αντίθετη. Βέβαια, ρε φίλε, επειδή είναι η άποψή του τώρα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Άντε, πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Ορίστε. Τι κάνετε. Πολύ καλά, εσείς κύριε. Πολύ ωραία. Πες τα ισόψυχά σου. Όλα πες τα. Ναι. Πώς βλέπει το αποτέλεσμα της επόμενης αγωνιστικής στον Ηρακλή με την ΑΕΚ. Άσος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μην περιμένετε τίποτα περισσότερα για την περίπτωση που ανέφερε τον εσφυγμένο, για τη μονή εσφυγμένου. Όταν μπαίνει στο μάτι του αλουνού, είναι λογικό να θέλει να σε πετάξει. Γιατί, ρε φίλε, για ποιο λόγο να του πετάξει. Η χριστιανική αγάπη είναι αυτή που διδάσκεται και δεν εφαρμόζεται, αγάπη, να πούμε. Έχουμε κομμουνιστές. Αγαπάτε αλλήλους φορές. Έχουμε κομμουνιστές που δεν εφαρμόζουν τον κομμουνισμό. Έχουμε χριστιανούς που δεν εφαρμόζουν τον χριστιανισμό. Τι βιόλα είναι αυτή. Έχουμε Έλληνες που δεν του θέλουμε για Έλληνες. Έχουμε Αφγανούς που του θέλουμε για Έλληνες. Για πε. Ο Βαρθολομαίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ο Αλφα Ρωμαίος τι κάνει. Ναι, ρε φίλε, αυτός κινεί τα νήματα. Άνθρωπος ο οποίος έχει βίλα, έχει πισίνες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Τι σχέση έχει με αυτά που πρεσβεύει ο χριστιανισμός. Τέτοιος πατριάρχης είναι αυτός. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ έχω πει ότι ο κομμουνιστής πάβει να είναι κομμουνιστής μόλις πάρει την εξουσία, και ο χριστιανός μέχρι να είναι γκόμενα ωραία η κουμπάρα του. Άστε το τώρα στην πράξη, μπορείτε να μας τα δείξετε. Μπορείτε να μας δείξετε στην πράξη το χριστιανισμό και τον κομμουνισμό να εσκάσουμε. Όχι, διαφωνώ, 20 χρόνια φυλακή το φουκαρά των. Βέβαια. Γιατί ρε φίλε 20 χρόνια. Τι έκανε. Επειδή ο Αλφα Ρωμαίος έχει 20 βίλες να πούμε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Τι έκαναν οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι μοναχοί αυτοί. Δεν πιστεύουν στο Χριστούλη που πιστεύετε κι εσείς. Δεν πιστεύω στους Αγίους. Δεν είναι μοναχοί, δεν τρώνε τα κρέατα, τρώνε τις φακές. Επειδή είναι πιο αγνή, φίλε, αυτή, γι' αυτό. Επειδή είναι extreme. Μπήκε στο μάτι, τέλος πάντων. Μπήκε στο μάτι, συμπαρίσταμε εγώ από εδώ. Γιατί να μπει στο μάτι. Να τους βγει από το μάτι. Πες τώρα πώς βλέπεις το παιχνίδι ανάμεσα στο Ηρακλή και την ΑΕΚ. Ηρακλή ΑΕΚ τώρα, τι ανάλυση θες να κάνουμε. Όχι ανάλυση. Βάσει τις μέχρι τώρα δύο εμφανίσεις τελευταίες. Μέχρι τις δύο τώρα εμφανίσεις. 5 γκολ θα φάει ο Ηρακλής με τις τώρα εμφανίσεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έχει βάλει δύο φορές από το 6 γκολ. Ναι. Ποιος έχει το κίνητρο σε αυτό το μάτς. Ποιος έχει το κίνητρο σε αυτό το μάτς. Το κίνητρο. Ναι, το μεγάλο κίνητρο ποιος το έχει. Και οι δύο. Δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό. Μεγαλύτερο το έχει ο Ηρακλής. Ποιος παίζει την ύπαρξή του, μωρέ. Η ΑΕΚ άμα χάσει και τι έγινε. Τι έγινε. Πάλι πέμπτη θα είναι. Τέταρτη, πέμπτη, τρίτη, τέταρτη θα είναι. Έχασε ο Ηρακλής. Έπεσε, τελείωσε. Σαν να τον έβγαλε στον ορό είναι τέρμα. Τη μάσκα. Τη μάσκα οξυγόνου. Πώς? Τον Ηρακλή, άμα τον έβγαλε στον ορό. Βέβαια. Άμα χάσει, τον έβγαλε στη μάσκα οξυγόνου. Έχασε ο Ηρακλής, διέλυσε. Αοκαρδία. Εάν χάσει, δεν θα ανοίξει την ψαλίδα από τους από πάνω. Ποιος άμα χάσει. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει πάλι ο Πανιόνιος Βρε πια Άκη, θα βγει πέμπτη, τέταρτη. Τι δεν έχει θέμα. Θα βγει. Δεν θα είναι η Ξάνθη μέχρι το τέλος. Ο Πανιώνιος δεν θα είναι μέχρι το τέλος. Θα βγει η ΑΕΚ. Ναι, αλλά το ίδιο παραμύθι μπορούσε να έχει φάει και ο Άρης κάποτε που έλεγε ότι σίγουρα ο Άρης θα ανεβεί στη Β' στη Super League και τελικά πέρσι έμεινε. Είχε φάει τον μπαμπά και τον παραμύθι να μην ανησυχεί και την έφαγε την γλύκα. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει δίκιο κι αυτός, τι να του πεις τώρα, θα ανοίξει η ψαλίδα. Είναι 22 χρονών τον Ντούρμισα. Τον Ντούρμισα είναι. Γαλλικός από Πανιόνιο είναι. Όπα. Καλυθέα έπαιζε. Σοπάρε. Γεια σου, Εμίλιο. Του Πανιόνιο είναι ο Ντούρμισα. Ναι. Μπράβο. Ραπτόπουλο διπλανός είναι πρώτα φιλοπαοξής και μετά Αριανός και καλά. Ρουφιάνος είναι. Αριανός θέλει το μήνυμα. Ρουφιάνος είμαι εγώ. Ναι. Ποιος το λέει αυτό. Αριανός ο παδός. Επειδή. Για διάβασε το να δω τι λέει. Ραπτόπουλο διπλανός είναι πρώτα φιλοπαοξής. Ναι. Και μετά Αριανός. Έτσι λέει το μήνυμα. Αυτό ακριβώς λέει. Επειδή δεν προσκυνάς. Ναι. Τι να προσκυνήσεις. Επειδή έχεις άποψη. Επειδή έχω άποψη, επειδή βλέπω μπάλα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, παιδί μου, και αυτός επειδή έχει στραβό στόμα και εγκεφαλικό και δεν βλέπει μπάλα. Εγώ του φταίω τώρα. Επόμενος κύριε. Τι πάθαμε να. Καλημέρα, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, κύριε. Δηλαδή για να είμαι εγώ Αριανός, να πούμε, πρέπει να βρίζω εγώ του Παοξή. Έλα, φίλε. Σιγά, ρε φίλε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Είμαι και εγώ με τον ηγούμενο. Και εσείς, κύριε. Αυτός καταδικάστηκε μόνος του, πιστεύω. Τι, γιατί, τι έκανε. Είναι μοναχός. Τι έκανε ο άνθρωπος. Ήθελε μόνος του να γίνει μοναχός. Θεωρώ παράλογο. Ο μοναχός μόνος του θα γίνει. Με παρέα θα γίνει μοναχός. Άμα είναι μοναχός είναι με παρέα. Πας ένα μπαΐρι εκεί σε ένα βουνό και μονάζει. Αλλιώς μπαίνεις στο κολόμπαρο και κάνεις καμάκι. Και τσάς τώρα. Και λες είμαι μοναχός. Μπαίνεις στη μάχη και κάνεις οικογένεια, βαράς έμφυα. Πάμε. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη φταίει. Ο άλλος μπορεί να έκανε μήνυση. Ναι. Οι νόμοι μπορεί να υπάρχουν. Αλλά. Δηλαδή τι φταίνε τώρα οι δικαστές, φταίνε δηλαδή. Με τους νόμους. Βρε ποιοι νόμοι. Εδώ υπάρχουν οι νόμοι χριστιανικοί που λέει τον εχθρό μου θα τον αγαπάω. Τι παραμύθια διδάσκεται. Τους κράτους. Πώς το είπες. Βρε το νόμο του κράτους. Τι δουλειά έχει ο νόμος. Εδώ ο νόμος του Θεού είναι μεγαλύτερος. Για σας, συγγνώμη κύριε, είστε χριστιανός. Δεν σε λέει και εγώ δεν σου πω ότι θα σε αφορήσω. Δεν είστε χριστιανός κύριε. Ναι, παρακαλώ. Και εγώ είμαι με τον ηγούμενο. Με τον μοναχό. Πιστεύω ότι είναι παράλογη ποινή. Κατάλαβα. Εμείς διαφωνούμε με εσάς. Εσείς λέτε για την πολιτεία. Εμένα όμως η πολιτεία δεν με νοιάζει. Η πολιτεία είναι αμαρτωλή. Ο άλλος που είναι καλός άνθρωπος, χριστιανός και διδάσκει στους πελάτες την αγάπη, μισεί τον ηγούμενο και τον διώκει. Γιατί να το διώξει. Κακό πράγμα. Τι δουλειά έχει η πολιτεία με τη θρησκεία τώρα. Αντιχριστιανικό. Ο δικαστής μπορεί να είναι βρωμιάρης, μπορεί να είναι γήινος, μπορεί να έχει αυτό. Δικαστής είναι. Τι να τον κάνει. Ο δικαστής έχει άλοθη. Άκου εμένα. Ο δικαστής μπορεί να έχει χιλιά άλοθη. Εντάξει. Ο δικαστής τι άλοθη. Είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Όπως εγώ και εσύ. Ο άλλος διδάσκει την αγάπη. Ο δικαστής δεν είδε στην έδρα να μου πει να μου διδάξει την αγάπη. Κάτσε να δούμε τι μας λέει τώρα. Περίμενε. Πες. Είπες ορισμένα πράγματα που πρέπει να δικάσει ο δικαστής με αυτές τις ποινές. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ελεγχθούν και ο Τσίπρας που πήγε εκεί μόνος του με κολλητούς του να πάρει μίζες. Λοιπόν, κοπηγές. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Αυτά δεν. Δεν είναι εξακριβωμένο τώρα αυτό. Τώρα τι θα πει. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Αυτά τα πράγματα. Και στην τελική, ποιος ο λόγος να πει η πολιτεία με τη θρησκεία. Στο Άγιο Όρο Σάββατο δεν είναι εκεί πέρα. Δεν πέφτει, λέει ο νόμος, δεν ασχολείται. Γιατί πώς θα πάει. Ποιος ο λόγος και τώρα του συλλάβω, λέει και του ρίξω και 20 χρόνια τώρα. Αφού μόνοι τους τα βρίσκουν. Είπαμε δεν θέλουμε εμείς, λέει την πολιτεία. Για να πάνε να τον συλλάβουν. Να σου πάνε. Άντε να δούμε. Για μπες εκεί. Εγώ δεν πάω. Ούτε εγώ πάω. Καλημέρα. Εσύ. Ας πει ο κύριος που έχει στην γραμμή. Ας πει ο Πολάκης. Τον σπρώξω αλέφαντος. Δώσε κανένα δύο χαστούκια. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλημέρα. Εγώ δεν κάνω ότι τα ξέρω όλα, αλλά έτυχε εκείνη την περίοδο που έγιναν τα υποτιθέμενα επεισόδια αυτά. Ναι. Ήμουνα εκεί στα 50 μέτρα. Μπράβο. Για ρίξε. Επί ένα μήνα ήμουνα στην... Είναι ο ρεπόρτερ μας. Είναι 50 μέτρα από εκεί ακριβώς που έγιναν τα υποτιθέμενα επεισόδια. Ναι. Μην φαντάζεσαι τίποτα ιδιαίτερο, παιδιά. Έγινε μια μανούρα. Σιγά μωρέ. Μανούρα, ναι. Ναι. Θα σε κάνω, θα σε ράνω δηλαδή. Ναι. Νεκρός έπεσε κανένας. Τραυματίστηκε κανένας. Εκεί έμενα εγώ, ναι. Ήρθα μια αστυνομική, μια δημιουργία ΜΑΤ και εμένα μια αστυνομική πήγα εγώ, έμεινα μέσα στο μοναστήρι και εμένα οι αστυνομικοί που ήρθανε ναι. μια μονάδα ΜΑΤ για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο το οποίο ήταν μια μολότοφη η οποία δεν έσκασε ποτέ. Άσε, ναι. Δεν τραυματίστηκε κανένας ναι. και έγινε μια μανούρα. Η όλη ουσία έχει γίνει, παρότι δεν συμφωνώ ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον, γιατί όλα αυτά πρέπει σύμφωνα με τον χριστιανισμό να λύνονται με προσευχή. Μπράβο, σωστό. Νηστεία και προσευχή. Δηλαδή να προσεύχεται για τον άλλον να κάνει το σωστό. Αυτό θα πρέπει να ήταν δηλαδή η σωστή αντιμετώπιση και από τους δύο. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ευνοεί την παθρησκεία. Και δεν είναι μόνο η Μονή Ευσφυγμένου η οποία είναι ακραία που ζητάει να μην γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και θίγει την φιλοσοφία του Βαρθολομαίου. Είναι εκατοντάδες μοναχοί σήμερα στο Άγιο Όρος. Πολλές μονές για μέρες δεν τον μνημονεύουν καθόλου και έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και κανένα δεν έδιωξαν. Τώρα ξαφνικά εδώ θέλουν να τους διώξουν όλους αυτούς. Δηλαδή εμάς που μας βρίζει όλο το σύμπαν θα πρέπει να βγάλουμε τα Καλάσνικοφ και να βαράμε τον κόσμο. Δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε πιστοί κτλ. Από εκεί πέρα βέβαια η πολιτεία υποτίθεται ότι έχει κάποιο λόγο στο Άγιο Όρος, γιατί έχει διοικητή. Δεν με πειράζει, άκου. Εμένα η πολιτεία δεν με ενοχλεί, γιατί δεν μου δίδαξε καμιά αγαθοεργία και κανέναν... Σωστό αυτό, σωστό. Ναι. Ναι. Δεν έχω απέτηση εγώ από το δικαστή και τον εισαγγελέα καμία. Ναι. Από τους άλλους που το παίζουν καλοί άνθρωποι. Άλλοι που αγαπάτε αλλήλους που... Αυτοί διδάξαν. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια της Ορθοδοξίας από το 0 μέχρι σήμερα έχουν ξανασυμβεί παρόμοια φαινόμενα. Τους καλύτερους μάλιστα ιεράρχες τους έχουν εξορίσει, τους έχουν κάνει. Βέβαια στο τέλος όλοι αυτοί δικαιώθηκαν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που ακούγεται και η Θεία Λειτουργία, έτσι, εξορίστηκε και μετά γύρισε βέβαια γιατί δικαιώθηκε. Έτσι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Και ο Χριστόδουλος είχε γρήγορο τέλος. Έτσι, να ξέρετε βέβαια ότι λένε ότι στους έσκατους καιρούς... Ωραίος, για... Στην νεολαία ήταν λουγούσταρη, η νεολαία, τους σας στέλνω έτσι, αλλιώς αλλιώτικα, μάγκικα. Έφερε κόσμο πίσω. Πολύ πράγμα. Έφερε τους πιτσιρικάδες στην εκκλησία, λέει ελάτε όπως είστε με σκουλαρέκια με τέτοια. Υπήρχε περίπτωση... Μανούρα τον κάνανε. Υπήρχε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστόδουλος, να έβγαινε να έλεγε όποιος έφαγε τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας να πάει. Όχι ρε με τίποτα. Και υπήρχε περίπτωση εγώ να έβγαινα να του πω κουβέντα και να με έκανε μήνυση και να με κυνήγαγε με τίποτα. Το φοβηθήκανε γιατί πήγαινε για μεγάλους ηγέτες ο Χριστόδουλος. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Το φοβηθήκαν αλλιώς φίλε. Πάμε παρακάτω. Για πες. Και να πούμε ότι βέβαια στους έσκατους καιρούς λένε, έτσι λένε τουλάχιστον οι γραφές, ότι οι ιεράρχες θα είναι χειρότεροι ακόμα και από τους πιο αμαρτωλούς. Δηλαδή εμάς όλους. Και κλείσει γιατί έχουμε γεμάτες γραμμές. Για πες το τελευταίο. Για Ηρακλή. Ο Ηρακλής ακόμα και με Χατζηβαναγία έτρωγε 3 γκολ στον Ολυμπιακό, να πούμε την αλήθεια. Δεν έχει δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό μέφαμε όλες τις διοικήσεις την οτροπία να μπορεί να χτυπήσει τέτοια μάτς. Από εκεί και πέρα για το μάτς με την ΑΕΚ, από ό,τι έμαθα κιόλας από έναν γνωστό μου αεξί, θα έρθουν πάρα πολλοί αεξίδες. Πιστεύω ότι το μάτς θα παιχτεί με άσχημους όρους για τον Ηρακλή, χωρίς δικό του κόσμο, με πολύ περισσότερο από την ΑΕΚ και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς θα είναι, Στάσου, συγγνώμη λίγο. Θα είναι αεξίδες με εκδρομή και τέτοια. Ναι. Αφού από Τσίπρας απαγορεύει. Οργανωμένος, λέει οργανωμένος. Εγώ έχω μάθει ότι οι αεξίδες έρχονται από αεξί. Τώρα αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θα το δούμε. Να βγει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής και να πάρει θέση. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Να πάρει θέση. Γιατί η αστυνομία του Βόλου είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι. Δεν αναλαμβάνουμε. Ναι. Όχι. Η δική μας αστυνομία θα πει ότι μπορούμε να αναλάβουμε στο Καφτατζόγλιο. Για να δούμε. Ή θα είναι ας πούμε εντολή και τα λοιπά. Μήπως έρθουν όχι σαν οργανωμένοι ρε, σαν εκδρομή παρέα, αυτοκίνητα και τέτοια. Τι αυτοκίνητα και τέτοια. Αυτά γινόταν το 70. Γιατί δεν έχει αεξίδες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και τι να περάσει με το κασκόλ από εδώ. Γιατί δεν μπορεί να περάσει. Γιατί δεν μπορεί να περάσει. Το κοτρονίδι και το ξύλο. Γιατί δεν θα πέσει ρε το κοτρονίδι. Γιατί έτσι γίνεται. Πώς θα γίνει ρε. Πώς θα γίνει. Δηλαδή πάω εγώ. Στο Καραϊσκάκι, μόνος μου με του ΠΑΟΚ τη φανέλα ή του Άρη και. Πώς θα πάω στο Καραϊσκάκι με του ΠΑΟΚ τη φανέλα. Θα πάω στη Λάρισα με φανέλα του ΠΑΟΚ μόνος μου. Με κάνουνε μπλε. Πώς θα πας μόνος σου. Θα πας 500 άτομα στην κερκίδα. Πώς θα έρθουν οι άλλοι. Θα έρθουν με το Instagram, με το Facebook, συνοηθούν. Δεν θα είναι οργανωμένοι να μαρθούνε. Οργανωμένοι αλλά χωρίς ανεπίσημη οργανωμένη. Άσερε τώρα. Χωρίς μουρμαντό ρε φίλε. Καλημέρα. Χωρίς συνοδεία αστυνομίας. Τι λες. Καλημέρα. Καλώς τον. Ορίστε κύριε. Μιχάλης Απογιαννιτσάτου λέει. Γεια σου ρε πρόεδρα. Τι έπαθες ρε φίλε, με στη θλίψη να πούμε βραδιάτικα να πούμε. Σαν την Πεάτα Σιμοκοπούλου κλαις να πούμε, τι γίνεται τώρα. Δεν έχω πιάσει Καζαντζίδης. Τι δεν σ' ακούω ρε. Δώσε λίγο γκάζι ρε. Λέω δεν έχω πιάσει Καζαντζίδης και Μάθα Βούτσι. Ναι, γιατί τώρα λες και κατάθλιψη, λες και εσύ πεγκόμενα δεν σε θέλω άλλο και βρήκα άλλον να πούμε. Έτσι ακούγεται. Φώναζε λίγο ρε φίλε. Όλα δηλαδή, άμα μπει σε καμιά τουαλέτα και η γυναίκα σου κάνει τα μαλλιά τη. Με το πιστολάκι να πούμε. Και πάθει ένα έμφραμα, δεν σε πάρει χαμπάρι. Ρε Κώστα, ρε. Σε βρίσκω υπερβολικό. Τι είναι αυτός, ρε. Ναι, ναι. Πες το. Έλα, πες το για τον Πρίγιοβιτς τώρα. Όχι, όχι, ο Πρίγιοβιτς και πάλι δεν μου έδωσε κάτι. Είναι βαρύς και εγώ το είπα. Εντάξει, είναι. Και πάλι ανέτοιμος είναι. Δεν πειράζει, είναι τελειομανής όμως. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει 15 φορτώματα και στα 3 θα κάνει γκολ. Τι άλλο θες. Τι νομίζεις ότι είναι ο Πρίγιοβιτς. Ο Φαντεζή, ο τριπλαδόρος. Ο Πρίγιοβιτς μπορεί να πάρει δύο παίκτες πάνω του, να τη σπάσει. Εκεί που θα είναι ο στόπερ με τον μπακ στα 3 μέτρα να πάει στα 12 και να χωθούν στις τρύπες οι άλλοι να τα χώνουν. Μπορεί! Τυχώθηκε ο Λεγιονάριος, την έδωσε. Μπορεί να τυχωθεί. Να δω. Μπορεί να το κάνει ράπ. Το έκανε ρε. Το έκανε κιόλας. Το έκανε, στο έδειξε. Λοιπόν, δεν έχω εγώ απαιτήσεις συμμετοχικές από τον Πρίγιοβιτς. Μπορεί να είναι αθλητής στις μάχες εκεί. Να πηδάει. Ντόκερ Χαραλαμπίδης να γίνει, μπορεί. Ποτέ δεν έχεις επιθετικό που έκανε αυτή τη δουλειά, οπότε δεν έχεις την... Πόσα χρόνια έχεις να δεις σεντερφορίσιο γκολ. Με κεφαλιά τέτοιο στον ΠΑΟΚ. Εγώ 4 χρόνια. Εγώ από μουσλίμους. Του Κλάου είδα ένα ωραίο με τον Ολυμπιακό εδώ. Στο 1-0 μια γκολάρα. Πω ένα γκολ τώρα και θα εντάξει. Τι. ΠΑΟΚ, Ραπίτι Βιέννης, Κλάου. Κεφαλιά Καρφωτή. Κεφαλιά Καρφωτή. Τέτοιο γκολ. Έχουμε τέτοια. Γύρα 1000 γεμίσματα στο Κουλούρι και στον Κλάους. Και βάλα 3 γκολ 4. Και κάναμε πέναλτι. Ούτε με αίτηση, ούτε με αίτηση, αδερφέ. Από εκεί και πέρα, τώρα όσο έπεισε για τους αστυνομικούς και μετά θα επανέλθω στο αγωνιστικό κομμάτι για λίγο και να κλείσω. Οι αστυνομικοί είναι κινούμενοι στόχοι για μένα, είτε είναι ΜΑΤ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο και ανταμείβονται με το ελάχιστο νομίζω. Οι αστυνομικοί, το λάθος το δικό μας είναι το εξής. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Πασόκ. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη επί Νέας Δημοκρατίας. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη επί Σιμίτη. Το ίδιο βιολί και με ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο βιολί κτλ. Μα ο αστυνομικός εκτελεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος την ώρα του καθήκοντος. Μπορεί εγώ να είμαι φίλος με τον Στέφανο και να είμαι αστυνομικός σε μία μάχη που θα γίνει. Θα πρέπει να το βαρέσω. Τι να κάνω. Ο ρόλος μου στην κοινωνία αλλάζει εκείνη την ώρα. Αναγκαστικά. Το μηνιάτικο πρέπει να σε ρίξει ο άλλος. Δηλαδή οι αστυνόμοι επί Χούντας δέρναν. Δηλαδή τώρα δεν δέρνουν. Ήταν ο μπάτσος της Χούντας χειρότερος. Λέγε πρόεδρα, λέγε. Νομίζω ότι παγκοσμίως οι αστυνομικοί είναι αντικείμενα εκτόνωσης για τον λαό. Οπουδήποτε βρίσκονται αστυνομικοί, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Είναι μία μορφή, ξέρω εγώ, δεν σας άκουσα τον box. Εντάξει, το εκτελεστικό όργανο είναι αναγκαστικά. Όταν είσαι όργανο και είσαι μπροστά, έχει και αντιπαλότητα. Ναι, δηλαδή, εγώ θα γούσταρα αν ήμουν αστυνομικός, να ήμουν σαν τον Ηρακλή Πουαρό και να εξιχνίαζα καταστάσεις τέτοιες. Κατάλαβες. Δηλαδή να ήμουν detectives, να ήμουν τα μυστήρια να έλυνε. Μυστήριος, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Μυστήρια ήθελες να λύσεις. Πάμε διάλειμμα. Και από ό,τι μας είπανε με ενδείξεις και αντιδείξεις η καλογέρια πάνω του εσφιγμένου και μας το επιβεβαιώνει και ο Γιάννης ο Χιλιτής που τα ξέρει τα γράμματα. Τα ξέρει καλά ο Γιάνναρος. Από το 72 λέει δεν το γουστάρουν αυτό το κόλπο γιατί λέει τα φτιάξανε να πούμε οι πατριάρχες. Με τον Πάπα και δεν γουστάρουν έτσι να πούμε. Και Βατικανούς και τέτοια που ξέρεις τι γίνεται. Δεν γουστάρει έτσι. Ναι. Δεν γουστάρει. Έχουν άλλες ιστορίες. Πάμε στον κόσμο. Πάμε κόσμο. Έλα βίλε. Έλα εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Ορίστε. Καλημέρα αδερφέ. Γεια σου αδερφέ. Γεια σου φίλε. Εγώ παίρνω πρώτη φορά. Καλωρίζεις. Ορίστε τι είπες, δεν άκουσα ξανά, πες το. Παίρνω πρώτη φορά λέω. Ναι. Και είμαι λίγο ντροπαλός. Δεν θα ντρέπεσαι καθόλου. Γιατί να ντραπηθείς που έλεγε ένας φίλος. Δεν θα ντρεπομίστε. Δεν θα ντραπηθείς. Ναι, θα παίξουμε μπάλα, εδώ πάμε. Ναι, με την ώρα θα νιώθω καλύτερα, λοιπόν. Έτσι. Καταρχήν με λένε Μίτσο. Αλλά εντάξει, δεν συμφωνάζουν Μιτσάρα ή Ντουλάπα. Μιτσάρα και Ντουλάπα, φίλε. Ντουλάπα γιατί φίλε. Εντάξει, επειδή με τούμπανο. Τουμπανίδης. Δεν με λες, δίφυλη τετράφυλη είσαι τώρα. Δίφυλη τετράφυλη Ντουλάπα, να ξέρω. Τα έχω ξεπεράσει καλά, τούμπα, άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Αμάρε. Δεν με λες τώρα, τούμπανο είσαι ασώδια, τριάρια, πεντάρια, δίνεις, για είσαι μόνο φούσκα. Καλά, αν μου δουν γκόμενες. Κάτσε, λέει τούμπανος είναι αυτός τώρα, δεν είναι για τέτοια δουλειά. Εσύ είσαι τώρα, άμα τσακωθείς τρίβεις, φεύγει το χέρι. Όλα ωραία που λέει. Τίποτα σφαλιάρα, ρίχνει αυτός κάτι 200 κιλά πάγκου βαράει. Μάλιστα. Αν δεν κόμει θα πέσουν κάτω. Άμα είναι καλές, θα τις ρίξω εγώ στο κρεβάτι. Άμα είναι κακές, θα τις ρίξω κάνα μπάτσο. Γιατί... Τι έπαθε. Κι άμα έχει κανένα πρόβλημα κανέναν, πες μου εγώ να έρθω να καθαρίσω. Θα άρχισε να καθαρίσει. Μια πατάτα γιατί δεν δέρνω. Είμαι ευαισθητούλης. Του πάνω αλλά ευαίσθητος. Θα άρχισε να καθαρίζει εσύ. Μάλιστα. Δεν θα. Εσύ τι λέει. Καλά λέει, να. Θα σε χρειαστούμε εδώ πέρα. Βλέπω Κώστας να πούμε τον κάνουν κάτι μπούκες, κάτι τέτοια πράγματα και θα σε χρειαστούμε. Ναι, ναι. Να έρθεις μπροστά γιατί τον βλέπω τον Κώστα δύσκολο. Σφιχτό ναι. Τον βλέπω. Σφιχτό! Και ξέρεις ο σφιχτός. Με κάνετε και ντρέπομαι, εντάξει. Έλα ρε σε κάνω και ντρέπεσαι τώρα. Εσύ να τραπείς. Ραπτόπουλε, ξέρω κάνεις καράτε, κρόσινγκ, μπαλέτο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ξέρω ότι βαράς μποξ, τι ήταν. Μπαλέτο. Κάτι από αυτά τα δεν έχω τέτοιες αρμονίες. Κάτι μπαλέτες πάει ο Ραπτόπουλος. Μποξ. Γιόγκα, τώρα θα κάνω γιόγκα. Γιόγκα θα κάνω. Κάνω γιόγκα, ναι. Αλλά έχει πολύ στρογγυλά μάτια. Για τους Κινέζους πρέπει να τραβήξει λίγο, να αφήσει λίγο μουσι, για μαλλί άστο, κάτι. Για μαλλί άστο, το βάλουμε, ρε. Μουσι να αφήσω, γιατί γλιστράει το κεφάλι μου στο μαξιλάρι. Για φρένο. Καλό, δυνατός. Κλείσε ρε παλιά άνθρωπε, κλείσε. Κλείσε να πάει να πιείς καμιά πρωτεΐνη τώρα, έλα κανένα μινοξίνα. Καμιά κρεατινή, να φουσκώσει τον μπράτσο να πούμε, να το ξεδεί. Τα μούσκουλα. Καμιά μιλφά να σου δώσει κανένα τάλιρο να πούμε. Να σηκώσει τα βάριτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος βάριτος. Έλα φίλε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου. Χρήστο από Γερμανία. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλά, καλά, εσύ τι. Καλά και καλά. Εσύ θα είσαι στη Γερμανία, μια χαρά είσαι. Εμείς είμαστε εδώ, να. Ζοριζόμαστε. Και εμείς εδώ μια χαρά. Πού είσαι, στο Μάνχαϊμ είσαι, πού είσαι. Στουτγκάρδης αν πάω εξής. Κοντά στη Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη. Στο Ντάμστατ. Στη Φραγκφούρτη. Ωραία. Ζάχαρης. Λοιπόν, λίγο για ΠΑΟΚ να πούμε. Πες ό,τι θες. Τι λέει εκεί για τον Εντουάρντο. Εντουάρντα. Όχι, Εντουάρντο. Α, Εντουάρντο. Τι είναι αυτό το κόλπο. Κάτι διάβασα τώρα το χειμώνα θα τον πάρουμε για μισό χρόνο για να παίξει και Ευρώπη. Δεν ξέρω. Εντουάρντο, τι είναι αυτός εξάρι. Δεν το ξέρω τώρα. Αυτός είναι ο Σέντερφορ, ο Κροάτης. Εντουάρντο. Ναι. Ποιο ρε, αποκλείεται ρε αυτός. Ο Εντουάρντο που πεζόταν για τώρα για το χειμώνα, αλλά τον απορρίψανε ρε φίλε. Ναι, και καλά. Σέρβος Βραζιλιάνος 30 φεύγα, πολύ μεγάλος, δεν νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό να μιλάς, δεν νομίζω ρε, αφού απεκλείστη να πούμε. Γι' αυτό πήρανε και τον Πρίγιοβιτς ρε φίλε. Α, οκ, ωραία. Ναι, γι' αυτό το. Αν λες για αυτή την περίπτωση, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτόν, γι' αυτόν. Ναι, αυτόν, όχι, όχι. Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Άσε τώρα που ο Πρίγιοβιτς βγαίνει, θα ξεβαρύνει και θα είναι έτοιμος. Το είδες στο μάτσο με την Τρίπολη. Το είδα, το είδα. Μια χαρά τον είδα. Ναι. Σ' άρεσε. Κάτι άλλο. Πες. Τώρα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τον ΠΑΟΚ. Δεύτερος και κυπελούχος ο ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι τον βλέπω. Και στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι θα τα πάρει τα ντέρμπι, για να είναι δεύτερος. Πού έχει ντέρμπι τώρα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Βάζελο. Την ΑΕΚ την έχει κάτω. Την ΑΕΚ έχει κάτω. Την ΑΕΚ ισοπαλία. Παναθηναϊκό να τον πάρει, Ολυμπιακό ισοπαλία. Εγώ με το Παναθηναϊκό λέω μην κάνει καμιά στραβή. Ολυμπιακός εδώ θα σφίξει τον κόλπο. Εδώ δύσκολα, ναι. Θα βάλει τους βασικούς, θα βάλει την κανονική ομάδα. Αλλά θα πρέπει ο Ήβιτς, θα έχει ένα μυστικό το παιχνίδι, το οποίο θα το πούμε για τον Ήβιτς όταν θα έρθει εκεί η στιγμή. Ναι. Θα έχει ένα μυστικό το παιχνίδι. Υπέρ του ΠΑΟΚ και κατά του Ολυμπιακού. Εκείνη τη στιγμή, όχι τώρα. Θα τα πούμε εκείνη τη στιγμή. Πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να φουλάρει και να του βάλει 3 γκολ τον Ολυμπιακό. Έχει μυστικό. Θα το πούμε στον Ήβιτς. Αν το γουστάρει, το πιάνει. Αν δεν το γουστάρει, το κάνει ο Ήβιτς. Εσύ σαν ΠΑΟΚτσής τώρα. Για μένα έχει ο κόλπο. Ναι. Εσύ σαν ΠΑΟΚτσής τώρα από εκεί στη Γερμανία που βλέπεις τα μάτς. Έτσι κέρδεις play-off δεύτερος, πάρεις το κύπελο και αποκλειστείς από Σάλκε. Είναι μέσω στόχου σου αυτό. Είσαι ευχαριστημένος. Εγώ θέλω να περάσω τη Σάλκε. Ναι. Γιατί και εδώ έτσι με τους Έλληνες και τους Γερμανούς. Βρε, όλοι το θέλουν φυσικά αυτό για τη Σάλκε. Δεν θέλουν. Και κύπελο το θέλω πάρα πολύ. Περισσότερο κύπελο παρά να περάσω από τη Σάλκε. Περισσότερο κύπελο, εντάξει, ναι, αυτό θέλω να καταλάβω. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα. Δηλαδή δεν αλλάζεις το κύπελο με τη Σάλκη, ας πούμε, να περάσεις. Όχι. Το κύπελο είναι τίτλος. Γι' αυτό σου λέω. Η Σάλκη είναι εντάξει. Γι' αυτό έδωσα και το ερώτημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα θα είσαι δεύτερος έτσι κι αλλιώς. Κύπελο η Σάλκη. Γι' αυτό σου λέω για στόχους, αν είσαι ικανοποιημένος. Πάντως, ακούω εμένα λίγο. Έλα, Χρήστο, ακούς. Ο ΠΑΟΚ εδώ και 1,5 μήνα τρέχει πάρα πολύ. Ελπίζω. Βιολογικά τρέχει. Ναι. Το είδες και εσύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αλλάξουν τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο. Πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου, στο τέλος της σεζόν. Mm. Δηλαδή να κρατήσει η φόρμα αυτή, η βιολογική. Ναι. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, Μάρτιο, Απριλίου. 4 μήνες ακόμα. Όπως τότε με τον Άγγελο. Μη δω τώρα, ας πούμε, Απρίλιο τελικό κυπέλου να κρέμονται ο Μάτος με τον Λέοβατς. Γιατί ο Λέοβατς, πρόσεξε λίγο. Ο Λέοβατς ήταν σαν νευροπαθής στη μονάδα κινητού νεφρού. Έτσι, με προβλήματα. Και τώρα τρέχει πιο καλά και από έφηβο. Ναι. Εγώ το φοβάμαι μην γίνει αυτό μέχρι 27 Φεβρουαρίου, Τσικνοπέμπτη που παίζουν να πούμε. Γιατί έχουν πολλά μάτσε. Να πάρει τη φόρμα μέχρι το τέλος. Αυτό λέω εγώ. Ελπίζουμε. Γιατί επάνω είδες να πούμε. Άρχισαν να ανεβαίνουν οι άλλοι τώρα. Ανέβηκε ο Κρέσπο βιολογικά. Ανέβηκε ο Λέοβατς βιολογικά. Ανέβηκε ο Μπίζες βαρβιάζει 90 λεπτά. Δεν θέλω να δω τον Μπίζες να κρεμάει. Ο Τσίμιροτ. Καλά, ο Τζίμερ είναι μηχανάκι, ναι, ρε φίλε, άλλη περίπτωση είναι αυτή. Θέλω να σου πω ότι έτσι όπως τρέχει τώρα ο ΠΑΟΚ, να τρέξει και στα κέρια μάτς βιολογικά. Τα τακτικά, τα στρατηγικά, άστα τα. Ναι. Ναι. Τώρα για κάτι Ξάνθη εκτός εδώ και πελοκέ. Για το θέμα της φόρμας λέω. Και εδώ την Πέμπτη που παίζει με την Ξάνθη πρέπει να τη κατασπαράξει. Σε πτώση είναι η Ξάνθη. Ναι, είναι. Και ατομική και βιολογική και τακτική και τα λοιπά. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος. Γεια σου. Δεν ξέρω αν τα πιάνετε. Έγινε αντιληπτός. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Μάλιστα. Ναι, καθαρά. Ωραία. Αεξής από την Κιτρινά Βερσέρες. Γεια σου ρε πατριώτη. Τι λέει ρε Χρυσοβησιάνε. Σοβαρά μιλες. Τι γίνεται. Καλά. Ωραία. Ραπτόπουλε ακούς. Ακούω. Θέλω να πεις λίγο για το Χιμένεθ, πώς τον βλέπεις με τα δικά στα μάτια. Γιατί έφυγε από την ΑΕΚ ο Χιμένεθ. Γιατί έφυγε. Γιατί. Ραπτόπουλο του 2012 έφυγε, τότε που... με τα χρέη τότε, που τη βάλουν από μέσα. Ναι. Τι να κάτσει να κάνει. Λογικό μου ακούγεται να φύγει. Τώρα τι το έταξε και ήρθε. Κάτι θα τον έταξε. Τι τον έταξε. Ο άνθρωπος 2,5 χρόνια χωρίς δουλειά ήταν. Ναι. Να γυρίσει ήθελε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μήπως δεν ήξερε τι θα συναντήσει. Όχι, δεν μ' αρέσει ότι έφερε το Χιμένεθ. Δεν σ' αρέσει γιατί. Σου πω γιατί. Το καλοκαίρι θα αρχίσει να ζητάει αυτό. Άμα εγώ κάνω 2,5 χρόνια να δουλέψω, ναι, και με φωνάξουν να πάω να δουλέψω σε μια ομάδα, ναι, δεν θέτω όρους. Γιατί έθεσε αυτός ο όρος. Δεν έθεσε. Κάτσε. Δεν μ' αρέσει, καθιστός είμαι. Ναι, ναι. Τον Αραούχο. Ο Χιμένεθ τον ήθελε. Και καλά έκανε. Και τον πήραν δανεικό, βεβαίως. Τον πλήρωσε κιόλας καλά για να έρθει. Φυσικά. Ποιος τον πλήρωσε. Ο Μελισσανίδης, αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση. Τώρα έδωσε, είναι 300.000 μέχρι το τέλος σεζόν και μετά μπορεί να τα ανανεώσει άλλο ένα χρόνο. Είναι τώρα ο Ραούχο. Ξοδεύτηκε. Ας πάρει κι άλλο. Ξοδεύτηκε ο Μελισσανίδης πολύ, ναι. Για το Μελισσανίδη ξόδεμα, ένα άμα βλέπει από εδώ και από εκεί, καλά είναι. Δεν το πιάνει το έργο. Σου λέω ξανά. Το ότι αυτός έχει να δουλέψει 2,5 χρόνια και ήρθε στην ΑΕΚ, πάει να πει ότι πήγε να βρει κάπου μια δουλειά για να πάει να ακουστεί. Ναι. Όρους δεν έθεσε. Για να μην έχει κάρτα ενεργείας στο ΕΔΟΡΑ αυτός το έκανε. Όταν έχεις να δουλέψει 2,5 χρόνια δεν θέτεις όρους. Για να ακουστείς στην πιάτσα τώρα αυτός έγινε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ο προπονητής που θα πει το Μελισσανίδη για να έρθω του χρόνου, θέλω το budget να ανέβει εκεί το άλλο, να χτυπήσω πρωτάθλημα κτλ. Θέλω αυτούς τους παίκτες. Το είπε. Το Πογέτς το είπε. Μέχρι εδώ η ομάδα δεν πάει άλλο, θέλω 2-3 παχταράδες, θα σου πάρω του χρόνου τι θες. Αλλά Μελισσανίδης ο καημένος... καημένος, εντάξει τώρα. Ο Πογέτς δεν είναι για το Μελισσανίδη. Ζητούσε ο Πογέτς. Ο Μελισσανίδης θέλει έναν προπονητή να τον έχει στρατιώτη. Να τον κάνει αυτός τι θέλει. Γι' αυτό και έφυγε ο Πογέτς. Γι' αυτό έφυγε. Σου λέει θέλω αυτός και αυτός και να μην ξεφυλίσουμε ρε φίλε. Του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τι πράγμα? Ποια είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ? Ότι ο Σαββίδης είπε τον Ήβιτς θα είσαι ο προπονητής. Μάλιστα. Και κάνεις κουμάντο. Ναι. Του είπε όμως, ξέρεις κάτι. Ποιον θες εντερφόρ, το Πρίγιοβιτς. Πάρτονα. Πάρτονα, ρε φίλε. Ποιον θέλεις έξω αριστερά, το Ενρίκε. Πάρτονα. Ποιον δεν θέλεις, τον Τζαβέλα. Διώξτονα. Ποιον δεν θέλεις, Σκόνδρα. Διώξτονα. Ποιον δεν γουστάρεις, το Χατζησαΐα. Μην το βάζεις. Τι θες, Βαρέλα. Ποιο βαρέθηκε, στο Τζιόλι. Πάνε. Γεια σας. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ο Ήβιτς αύριο μεθαύριο φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ πηγαίνοντας κάπου αλλού, θα πρέπει να τον ευγνωμονεί σέρβικα, σε Σέρβο Άγιο να προσεύχεται για τον Σαββίδη. Ναι, όλες αυτές οι προπονητές του Μελισσανίδη φεύγουν και βρίζουνε. Τι. Εκτός κι αν ο στόχος της ΑΕΚ είναι πεντάδα. Οπότε λέω, μίκραινε η ΑΕΚ, πάει για την πεντάδα και τίποτα άλλο. Και δεν χρειάζεται να κρινιάζει. Θα μας πεις το στόχο σου. Εγώ στόχος πιστεύω φέτος στο κύπελο, γιατί όχι, δεν το πήρε πέρσι με χειρότερο μπάτετ κιόλας. Ναι, του χρόνου τι... του χρόνου, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε να κάνει, μεταγραφές να κάνει, αλλά δεν κάνει. Τι να σε πω τώρα, να σε πω αν θα κάνει, όχι. Δεν οπότε δεν φωνάζεις, καλά είναι ο Αραούχο με το Χιμένεθ. Το έχει συνηθίσει το έργο δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή. Επαναπαύθηκες φίλε μου της ΑΕΚ. Ορίστε, ο επόμενος. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Είμαστε ερωτικοί φίλε μου. Με τους πιο ερωτικούς κατοίκους. Καλημέρα στον Στεφανάκο, καλημέρα στο Γιάννη Χιλιδίδη, στην παρέα σας. Καλημέρα του Big Boss Driver. Ναι, ανα παντού των Ελλήνων. Κύριε Ραπτόπουλε τι κάνετε? Με λιγάλα. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε? Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δηλαδή. Άκουγα πριν ένα φίλαθλο, λέει, στη Γερμανία, στο Ντάμστατ. Ναι. Ξέρετε προπονητής ποιος είναι στην ομάδα του Ντάμστατ. Για πείτε μας. Πρώην διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη μεγαλύτερη ομάδα της Βόρειας Γερμανίας. Πράσινα άσπρα κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Βέρντερ. Και αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Για πέτω. Σήμερα που έχετε τον Στεφανάκο, ξέρετε ότι τι με έλεγε ο κύριος Σάβα σήμερα? Τι είπε? Ότι η ομάδα της καρδιάς σας μετά το πέναλτι που έχασε στο 97 ο ποδοσφαιριστής δύσκολα να ανέβει. Ναι. Δεν τη βλέπει καλά τη δουλειά μου. Ναι. Έτσι ανησυχεί. Έτσι που μεγάλος θείος. Έτσι είπε ο κύριος Σάβας. Με στεναχωρέθηκα τώρα. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτά τα λέει ο κύριος Σάβας. Δηλαδή φαντάζεστε να μείνετε κύριε Ραπτόπουλε μια χρονιά ακόμα στη Β' Εθνική? Για πείτε κάτω και να σφίξουν τα γάλατα ακόμα λίγο. Δεν υπάρχει να σφίξουν τα γάλατα. Βλέπω τον κύριο Ραπτόπουλο θα στεναχωρήσει και τον προσωπικό του φίλο τον δικηγόρο. Αγράγια. Ναι. Για να κάνει κάποια λήξη εκεί πέρα, εκεί στους φούρνους της Μύρνης εκεί πέρα, να μην βγάζουν πολλά κουλουράκια. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, καλά, ούτε τον αγρότη λιανοκλαδίου δεν μπορέσατε να κερδίσετε βρε. Και θέλετε να βγείτε, δηλαδή κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Ο προπονητής της ομάδας καρδιάς σας που διατυμπάνιζε ότι θα είναι πρωτοπόρος, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Είναι τρίτος. Είναι τρίτος. Ναι, αλλά τρίτος, αλλά ξέρετε ότι δεν βγαίνει όμως. Στο νούμερο 3 δεν βγαίνεις. Στο νούμερο 3 δεν βγαίνεις. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο κύριος Φυρός θα τον είχε την ομάδα της καρδιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε, σε πιο χαμηλή θέση? Μήπως λέω εγώ με ειδικό... Εμένα δεν με γουστάρουν οι σουπεράδες. Δεν με θέλουν. Δεν με θέλουν οι σουπεράδες και είπαν ότι αλλάξαν τα πράγματα. Τελικά αλλάξαν ή δεν αλλάξαν? Μήπως γίνει με ειδικό βούλευμα και ο τρίτος της Β' φέτος αυτή τη χρονιά? Δεν πιστεύω να... Με κάποιο... Θα πέσουν κάποιες ομάδες. Με επειδή πέσει από πάνω και δεν πάρει κάποια... Ναι, και ανέβει και ο τρίτος ως επίτιμος. Δηλαδή πέσει ας πούμε... Λέω εγώ τώρα. Να πέσει ο Λεβαδιακός και... Δεν πάρει την άδεια ας πούμε το Μάιο, λέω εγώ τώρα. Εγώ κύριε Ραπτόπουλε βλέπω εδώ ότι μάλλον δεν θέλει και δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν και τα δύο μαζί. Υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα που ξέρει ο κύριος Ραπτόπουλος. Να φανταστείτε κύριε Στέφανε κάποτε όταν ήταν παρουσιαστής σε ένα τοπικό κανάλι τον είχαν φέρει από την Περαία μέχρι το Χορτιάτη. Έτσι. Αυτό είναι παραπάνω δες. Νομίζω τότε αυτό ήτανε. Α, και με πληροφορεί ένας φίλος μου από την Περαία, λέει, έπεσε το σήμα. Δεν σας ακούνε στην Περαία, τι συμβαίνει πάλι? Αλλά με τα δόντια από το στρατιωτικό έχανε γι' αυτό. Που λέτε κύριε Στέφανε, είχαν πάει δύο εκπρόσωποι που ήθελαν να αναλάβουν την διοίκηση της ομάδας της καρδιάς σας και ειδικά. Ο ένας ήταν δικηγόρος και ο άλλος οδοντίατρος. Πώς είχε έρθει ο οδοντίατρος κύριε Ραπτόπουλε? Πώς? Ο οδοντίατρος πώς είχε έρθει με μία τσάντα με φακέλους? Έλα βρε παλιά τώρα φακέλους, εφημερίδες είχε. Εφημερίδες είχε μέσα, κομμένες. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, την ομάδα της, την ΑΕ Ποντίων Ηρακλέως, πώς τη βλέπετε? Πώς τη βλέπω? Με μισό μάτι. Ναι. Το τρίτο γκολ που έφαγε ήταν μια ομάδα για λύπηση. Βλέποντας το τρίτο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός και τρώει ο Ηρακλής, εκεί αρχίζει τον Ηρακλή και το λυπάσαι. Λες είναι κρίμα. Και αν μια ομάδα αρχίζει και λες είναι κρίμα, είναι κρίμα. Αφού στο ημίχρονο σου είπε ο Κυρσάβας θα του πας για ουζάκι στην Καστέλα, βαρέθηκε. Είναι κρίμα! Όχι, πήγαμε μετά σε μια ταβέρνα που υπάρχει εδώ στο λιμάνι του Πασά, λέγεται Παράγκα. Παράγκα. Μην γελάτε κύριε μου. Αλήθεια σας λέω. Άντε ρε. Ονομάζεται η ταβέρνα Παράγκα, μιλάμε για το πρώτο ψάρε. Και είπε θέλω να με πας εκεί. Για το καλύτερο σαγανάκι. Τι λέει? Βέβαια, γαρίδε στο Ορκολίμπανο. Θα έρθω να με πας. Στη λιμουζινέτα. Βεβαίως κύριε μου να έρθετε με τον κύριο Ραπτόπουλο. Θα πάρω και τον Κωστή. Βαρέθηκε λέει, έχει αυτός το λίπερο λέει, ξέρετε έπαιζε με ένα λίπερο παραπάνω ο Ολυμπιακός χθες. Ναι. Δεν τον άρεσε τον κύριο Σάβα, ήθελε να φύγουμε. Εντάξει, φύγαμε. Στο 2-0 φύγαμε. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλο και να κλείσω με αυτό. Να δώσω και την καληνύχτα μου, τα χαιρετίσματα στο μακρινό Μπιλμπάο. Δεν μου λέτε αυτός ο κύριος Καγιούλης, άλλο που κάμισο δεν έχει εκεί στη Θεσσαλονίκη να αλλάξει. Συνέχεια, δηλαδή στο Μετρόπολη, άλλη φωτογραφία δεν έχετε εσείς εκεί στο Μετρόπολη να βάλετε. Έλα μωρέ τώρα τον άνθρωπο, άσε με τώρα. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε, υπονοείται κάτι ότι δεν έχει δηλαδή ούτε μαστίχες συμμορόλη στην τσέπη του? Εμένα με είπανε για τον Παπαθανασάκη ότι τον είδανε. Ναι. Να ψάχνει να βρει τροφή σε κάτι κάδους κάτω στα βρυγιά μου. Δεν είναι. Αυτά λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Σε αθλειότητα κατάσταση. Είναι κακεντρεχής ο κύριος Ραπτόπουλος. Έτσι με είπανε. Δεν κάνω πλάκα. Είδανε τον Παπαθανασάκη με ένα λερωμένο παντελόνι, ξέρω και τα λοιπά. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρούμε κάνα κουτί εκεί? Ρακοσυλέκτε. Σαν ρακοσυλέκτε το λένε. Όχι, δεν είναι σοβαρό αυτό, δεν είναι καλό. Δεν εστερνίζομαι τη γνώμη σας κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί να πάει Ηρακλής δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα κύριε Ραπτόπουλε, αυτές είναι φήμες. Εγώ βλέπω ότι στη φωτογραφία του Μετρόπολης τον κύριο Καγιούλη τον έχετε μόνο μία φωτογραφία με ένα πουκάμισο μπλε. Αυτή τη φωτογραφία έχουν, δεν έχουν άλλη ρε φίλε. Είναι σαν τις στολές της ομάδας της ΑΕ Ποντίων που δεν υπάρχουν δεύτερες κύριε Ραπτόπουλε. Είστε παλιοχαρακτήρ κύριε. Γιατί είμαι παλιοχαρακτήρας αγαπητέ? Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε να σας ρωτήσω. Εδώ ρε φίλε για να κρατηθεί ο Ηρακλής σε μηδέν χρέη με επιπέτρου Θεοδωρίδη. Το νου σας ρε μάλα. Είχε πάρει λέει μια ομάδα στο Κογκό. Δεν το έχει πει κανένας αυτό. Ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης. Πήγε ένας φίλος μου να πάρει μια φανέλα από τον Κωστή. Ναι. Από τον Γιώργο Κωστή. Α, τον Κωστή, τον παίχτη. Τον παίχτη. Και λέει θα σου δώσω ρε φίλε. Πάει λέει στο γήπεδο ο φίλος μου. Και ήταν ο Πέτρος Φυσούνε και ο Γιωβάνοβιτς μαζί με τον Πατάκη, με ποιον ήτανε. Και τους λέει θέλω να πάρω τη φανέλα. Λέει φίλε ατύχησες λέει, γιατί λέει η ομάδα που έχει πάρει ο κύριος Θεοδωρίδης στον Κογκό πήρα τις φανέλες αυτές και τις έδωσε εκεί πέρα. Άντε ρε φίλε. Ναι. Τέτοια οικονομία έκανε λέει ο Τσιγκουναράς, λέει ο συγχωρεμένος ο Πέτρος Θεοδωρίδης. Ήταν έμπορος, νομίζω ότι τα μετρούσε όλα κύριε Ραπτόπουλε. Ρε φίλε, δηλαδή και τώρα που είπατε για τον Γοσπιτή. Ποιον ηθοποιό έπιασε ο συγχωρεμένος ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης? Ποιον ηθοποιό? Έλληνα. Περίμενε. Δεν το βρεις ποτέ. Έκανε και το μήμο αυτός. Όχι. Ναι, μετά το Χαρικλίν είχε κάνει ένα διάστημα το μήμο. Αν μου λες για τον άλλον, πες το, όχι, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, όχι, πώς το λέγανε. Ο Σωσίας του Πέτρου Θεοδωρίδη ήταν ο Αρτέμης Μάτσας. Ναι, ο Μάτσας. Ο Αρτέμης Μάτσας, άμα πατήσεις Αρτέμης Μάτσας και Πέτρος Θεοδωρίδης, οι ίδιοι είναι. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε να σας ρωτήσω τώρα. Τελευταίο. Ναι, εσείς πιστεύετε, δηλαδή εγώ ονειρεύτηκα ότι θέλω να κάνω πάρτι με την Ναόμι Κάμπελ. Αυτό το όνειρο έχουν δηλαδή και οι φίλαθλοι της πόλης σας, ότι στον επόμενο γύρο μπορεί να παίξουν με καμία Σεντετιέν ή με καμία Manchester United, με καμία Άντερλεχ ή με καμία Μπάγκερ του Μέντιεν Κλάτμπαχ. Έτσι όπως τρέχει ο ΠΑΟΚ, φίλε, ναι. Εγώ λέω θα βγάλει έξω τη Σάλκε. Το λέω το ξέρει. Τι θα κάνει? Θα βγάλει έξω τη Σάλκε. Θα βγάλει έξω το τρεχαλιτό του ΠΑΟΚ. Λέει ο κύριος Ραπτόπουλος. Η διαχείριση δυνάμεων που γίνεται από τον Νίβιτς. Τα πρεσαρίσματα ψηλά που μειωθήκανε και γίνονται άλλες συζητήσεις. Ο τρίτος καφαμητικός. Δεν ξέρω φίλε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος φουλ. Γεια. Να ρωτήσω κύριε Ραπτόπουλε. Τάνι κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε. Ωραία. Επειδή έχετε ανοίξει 3-4-5 θεματάκια που θέλω να πω την άποψή μου, Ηρακλειδέας είμαι εγώ. Μάλιστα. Ξεκίνατα. Ορίστε. Ξεκίνατα, δώστα. Λοιπόν, ένα, καταρχήν Κωστή να πούμε, αυτός από την Αθήνα ο Γαύρος, μπράβο του ρε φίλε, αφού έχει όρεξη και ασχολείται με εμάς ρε φίλε, τι να πω, το βρίζει μισή Ελλάδα για αυτά που έχει κάνει, η άλλη μισή το βρίζει για αυτά που δεν έχει κάνει, θα ήθελε να έχει κάνει. Λέμε, πού βρίσκει την όρεξη μαζί μου ρε φίλε. Δηλαδή... φίλε, στον καπιταλισμό επιτρέπονται τα πάντα. Βρε καλά κάνει και ασχολείται. Όποιος μπορεί και τα κάνει, τα κάνει. Όποιος δεν μπορεί να τα κάνει, τα βρίζει. Εντάξει, ας ασχοληθεί με κανέναν άλλον. Ας δεν κανέναν άλλον. Ο πρώτος, ασχολείται με τον τελευταίο. Εντάξει, είναι αστείος. Ο γοητευτικότερος πολιτικός είναι αυτός που κάνει αντιπολίτευση. Ναι, ωραία. Τι ωραία που τα λέει. Στο δεύτερο και στον τρίτο, το τελευταίο. Εντάξει. Για πες. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή είμαι και μπασκετικός, λίγο στο φίλο του Αριανό του Πολιουκάτη που είπε για τον Γιάνκοβιτς, λέει τον άψε, του 7 λεπτά έπαιξε. Το τι συμβαίνει σε μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι, στα αποδυτήρια, τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, αν ο Γιάνκοβιτς δραματίζει δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Για να το βάλει ο πρίφτης να παίξει 7 λεπτά, ήταν για να παίξει 7 λεπτά. Μπορεί να ήταν 5 μέρες άρρωστος, μπορεί να έχει διάρρεια, μπορεί να έχει 1.002 να εσύ το ξέρεις. Εντάξει, οπότε δεν το εξετάζουμε αυτό το κομμάτι. Δεν το ξέρεις. Από μέσα το ξέρεις. Το να πούμε απλά ότι εντάξει φίλε δεν έβαλε τον Γιάνκοβιτς, μετά Χριστοπροφήτες πολύ γινόμαστε. Εντάξει, σαφώς να πούμε την άποψή μας, αλλά συλλογικά. Να σου ρωτήσω κάτι δηλαδή τώρα, χρειάζεται πολύ σκεπτικό για να κερδίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε, 0 στα 20 τρίποντα έχει και 17 λάθη. Εγώ να ήμουν coach θα το κέρδιζα το μάτσο. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως θα λες. Αλλά είναι έτσι όπως θα λες εσύ. Όχι, άκου τι θα πω. Κάτσε να ακούσουμε. Δεν είναι έτσι όπως θα λες ακριβώς. Η αλήθεια είναι ακριβώς στη μέση. Μπορεί να σου συμβεί να έχει 0 στα 20, να έχει 17 λάθη. Μπορεί όμως... δεν έχει ξανασυμβεί, αυτό σου λέω. Εντάξει, είναι παγκόσμια πρωτοπορία αυτό το πράγμα. Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό όμως δεν φταίει ο μεγάλο. Ποιο φταίει? Μεγάλο μερίδιο ευθύνη και προεκτήριο. Αυτό σου λέω. Γιατί αφού συμφωνείτε, τι διαφωνείτε τώρα. Ορίστε. Ναι, πάμε, πέστα, ακούω εγώ. Λοιπόν, λέγε. Ένα αυτό. Λοιπόν, μετά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κωστή για αυτό που είπε γιατί είναι σφιγμένο. Και εμένα μου κάνει το μερή εντύπωση και που συμφώνησε και που πραγματικά ξεπλάγει με αυτό. Ρε, εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος, ρε. Πράγμα, τι πάει να πει ότι εγώ είμαι άθεος, ρε. Τι οι άνθρωποι αυτοί είναι μάχημοι, ρε. Γιατί κρίμα είναι. Έτσι, κρίμα είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι σίγουρα κάτι υπάρχει βαθύτερο σε αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα. Μπράβο που Μαγιάς που είπε... Ο κόσμος όταν βλέπει 20 χρόνια φυλακή για δύο τύπους, εγώ άκουσα τον ένα να μιλάει, άκουα εμένα, ναι. Σε μια δημοσιογράφο τη Γιάννα Βάσου που δουλεύαμε μαζί με τη Βάσου στο TV Μακεδονία. Στο Σταρ το είδα το θέμα, άκου. Για συνέχατο. Πάει η Βάσου απάνω η Γιάννα να κάνει το ρεπορτάζ. Δημοσιογράφος είναι. Ναι. Ωραία. Και λέει... αυτός εδώ ο ένας που θα τον βάλουν φυλακή. Ότι εγώ θα πεθάνω λέει φυλακή διαπάλα και φυλακή να πάω τι κελί εκεί τι κελί εδώ. Η χρειά της φωνής του, ακούς, και η μάπα του, έτσι όπως τον είδα στη μάπα, μου έδειξαν έναν άνθρωπο όχι κακό. Ναι, φιλήσυχο θα πει. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα βλάψει. Ναι. Να σε διακόψω. Συγγνώμη, στην Ελλάδα, κυβερνό κόμμα αριστερά. Υπάρχει κυβερνησία, υπάρχει ξέρω εγώ... Ω, δεν υπάρχει καμιά κυβερνησία, γιατί το λες αυτό? Γιατί ρε φίλε, το να προσπαθήσεις να δικήσεις τον αδύναμο είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι μπορείς, από την αρχή της συζήτησης που κάνατε, είπατε ότι το κράτος είναι ενάντια στους πολίτες, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Μου είπε κανείς πριν αλλάξει η κυβέρνηση, είδατε κανένα παιδί που όταν καίγανε τη μισή τη μισή για την Αθήνα πιάσουν να βάνε 20 χρόνια φυλακή? Για ποιο λόγο να φέρει ο Καλόγερος? Ποιοι τα βάζανε τη φωτιά τη μισή, ξέρεις? Ορίστε. Ποιοι λες να βάζανε φωτιά τη μισή? Όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Νομίζω. Υποπτευόμαστε μάλλον. Μην το πεις ότι ξέρουμε κιόλα. Σκόλα το βράδυ δει. Ωραία, θα δεις μερικούς. Ναι, ωραία. Στο δρόμο. Φιλικό παίζουν. Γεια σου φίλε, επόμενη. Έχουμε διάλειμμα. Διάλειμμα και μισή. Διάλειμμα, έτσι. Η μονία σφιγμένο επειδή 300 μοναχοί δεν υπέγραψαν ένα χαρτί μεταξύ ηγεσίας και Βατικανού. Η ηγεσία κάποια χρόνια τώρα τους έχει εμπάργκο. Και αυτή λέει είναι εκεί. Κώστα Ραπτόπουλε, καλημέρα. Σε άκουσα το μεσημέρι να προγγίζεις τον αγαπητό φίλο Γρηγόρη Γιατί δεν διαβάζει τα μηνύματα και ξεκαρδίστηκα στα γέλια προκαιρού, σου έστειλα δύο απανωτά και δεν τα διάβασε κανένα, βρε παλιάνθρωπε. Επειδή είσαι γαλαντόπος να μου στείλεις έντοκα την αξία των μηνυμάτων. Κάθαρμα. Έχει δίκιο ο φίλος, πρέπει να του στείλουμε ένα απόγευμα. Ο Αντώνης. Γιατί δεν τα διάβασε. Πού ήταν αποσχολημένος ο Γρηγόρης, πού ήταν αποσχολημένος και δεν τα διάβασε. Στο Facebook. Καλά κάνει, ενημερώνεται ο Γρηγόρης. Καλά κάνει, ρε φίλε. Έχει εθιστεί με αυτό το Facebook. Ναι, αλλά είναι πρώτη. Πάω να δω καταράκτες απάνω. Γιατί το πειράζει, ρε. Καλά κάνει και το παιδί να πούμε. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τι φωτογραφία, ρε, να βγάλουμε. Θα κάνεις ότι πέφτει στους καταράκτες. Θα βάζει πέρα, πες να ησυχάσουμε. Ρε εσύ του λέω, εδώ ήρθαμε να ησυχάσουμε. Να ηρεμήσουμε, να γουστάρουμε. Ναι. 3 ώρες να ξεχάσουμε τα Instagram κτλ. Θα κάνω πως Ενρίκο, θα το βάλω στο Facebook. Έχει εθιστεί, τι να κάνω. Ωραία. Ορίστε κύριε, πάμε στις γραμμές. Έλα. Καλώς τον. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς. Αριανός είμαι. Μπράβο. Γεια σου Αριανάκη. Είδα και εγώ το μάτσο με τη Λαμία. Έχω να πω 2-3 πραγματάκια. Στεναχωρηθήκαμε, άσε τώρα. Εντάξει, αναμενόμενο. Δεν ήταν αναμενόμενο έτσι τέτοιο σχέδιο. Εγώ για χι τέτοιο σχέδιο δεν ήταν τόσο. Για χι σε έβλεπα εσένα εκεί. Μέχρι χι το. Εγώ έτσι το έβλεπα. Το χώνευα μέχρι χι. Όχι ότι θα γούσταρα, το χώνευα. Αυτό θέλω να σου πω. Πάμε. Εντάξει, από ό,τι ξεκινάει το μάτσο Αναστόπουλος πάει για χι. Βέβαια. Με λάθος τρόπο βέβαια όμως. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Δηλαδή αν πας ρε άνθρωπο για χ, παίξει ένα 3-5-2. Αχα. Βάλε ένα ταυλαρίδι. Ή βάλε το Σόζα που στο κύπελο είναι ο καλύτερος. Του βάλε ένα ταυλαρίδι 8 μήνες που έχει να παίξει. Το βάλεις ταυλαρίδι, τάλιρο θα τρώγες. Ναι. Δύσκολα είσαι. Εγώ αυτό το ταυλαρίδι δεν τον θέλω. Το ταυλαρίδι θα τον πέταγε μέσα ο Αναστόπουλος. Στο 2-0. Στο όχι. Στο 1-0. Στο 0-0. Και θα έπαιζε 3-5-2 τα τελευταία 20 λεπτά την κόντρα. Γιατί αν δεν έτρωγε τον γκολ ο Αναστόπουλος, θα τον πέταγε μέσα τον ταυλαρίδι. Στο 65-70. Θα έπαιζε 3-5-2 την κόντρα. Ό,τι έκανε ο Μάτζιος με τον Απόλλωνα στην. Με τον Ολυμπιακό πιο καταστημένος ήταν, φίλε. Μπράβο. Ας έβαζε το Σόζα, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Το παιδί τραβάει. Ωραία. Πέταγα ναι το μέσα, ρίξε κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν γίνεται να παίζει ακόμα βασικός ο Καράμπελας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και τι εννοώ. Σωστή παρατήρηση. Ο Βασιλόγιανης ήταν ίδιος ο Γκαλέντι να πούμε. Βέβαια εκεί πέρα. Μπράβο, ακριβώς. Είναι και αργός και επιθετικά δεν προσφέρει και πολλά πράγματα. Ναι, τουλάχιστον ο Τζουμάνης επιθετικά σε προσφέρει. Δεν κόβει με βαλέ, αλλά επιθετικά παίρνει. Επιθετικά ναι, τη βγάλει τη σέντρα. Και γκολ μπορεί να σε κάνει ο Τζουμάνης. Είναι και στο γκολ μπορεί να έρθει. Σωστή αλλαγή ωστόσο του Μπούρμπου. Ναι, γιατί πολύ καλή. Έχει δίκιο, έχεις δίκιο εδώ. Και επίσης δεν γίνεται στο κέντρο να έχεις 3 παίχτες, Ανάκογλου, Παυλίδη και Ρόβα, που δεν μπορεί ούτε ένας να κρατήσει την μπαλά, έστω για μισό δευτερόλεπτο. Τα ίδια λέμε, ακριβώς τα ίδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και λέω εγώ, ας βάλει 3 center back, μαζί με τον Σόζα, τον Μπράβο και τον Ιτζίδη. Μπράβο. Τσουμάνι και Τζανακάκι ή Μπούρμπο, αναλόγως ό,τι θέλει. Ναι. Και ας ξεκινήσει. Πίτου Ανάκουλου και Ρόβα στο κέντρο, που ο Πίτου μπορεί να κρατήσει και μπάλα. Σωστά. Και να δώσει και μερικές πάσες. Και μπροστά να βάλει τους 2 κοντούς, τον Μπαργκάν και τον Μιλούνοβιτς, και να βγει στην κόντρα. Έτσι. Συμφωνώ. Αλεφαντιακό πολύ. Συμφωνώ. Αφού πάει για χ. Αν δεν πηγαίνεις για χ, παίξε πάλι 4-2-3, αλλά πίεσε τα πρώτα 20 λεπτά να κάνεις τον γκολ. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι στη Β' Εθνική υπάρχει ομάδα που δεν θα κάνει λάθος στην άμυνα. Ναι, ναι, και αυτά τα στόπερ της Λαμίας δεν ήταν αμάν τώρα. Με Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης τώρα 37 χρονών μα την έχει δει και δεν είναι. Ναι. Ας τους πιέζε λίγο, κάτι να έκανε, κάτι. 60 λεπτά κάθεσε πίσω. Όλοι λέγαμε πότε θα μπει και πότε θα μπει. Κι όμως, άμα δεις, έκανε την πονηριά, ρε φίλε, αυτή η Λαμία εκεί πέρα με τον Βάντερσον. Κατέβαινε πίσω στα στόπερ και κουβαλούσε την μπάλα, ρε φίλε. Ναι, επειδή ήταν άπαλο στόπερ του. Τον είδε στον Βάντερσον, όλη η μανιά ήταν εκεί πέρα, ρε φίλε. Κανένας δεν τον πήρε χαμπάρι. Μεγάλη υποδοσφαιρική ευφυΐα. Εκεί έφταγε που δεν κινούσε και πολύ ο Μιλούνοβιτς. Αυτό ήταν ένας με έναν. Και μετά έχει μια μία να μοιάζει η Μπαρτσελώνα στο κέντρο, ρε φίλε. Ο Άρης αμυντικά στα πλάγια μπακ έχει ένα θέμα, Έχει, ναι. Έχει, πώς δεν έχει. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Να πάρει οπωσδήποτε το διπλό στον αγροτικό μέσα, πάση θυσία, είτε παίξει μπάλα είτε δεν παίξει. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα νερά από τη βάρκα, ρε φίλε. Δεν βγαίνουν. Εκεί πρέπει να πάει να παίξει όπως πήγε η Δράμα στο Λαγκαδά. Που κάνανε τις αδερφές Τατά οι Λαγκαδιανοί. Ναι. Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, κατάλαβες. Έτσι πρέπει να πάει. Τατά το Λαγκαδά. Ναι. Πώς λέει η Δέσπο που εκεί πέρα στο Μασούτη, δώσε €1. Δώσε καλέ €1 για την ψυχή του παπά σου. Ναι, μπράβο, έτσι. Και για το παιχνίδι με τη Σμύρνη. Πες. Εκεί είναι τώρα ο πρόεδρος μας. Τα ζόρια. Αν έχει πρόσωπο στην ποδοσφαιρική κοινότητα πρέπει κάτι να κάνει. Κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί με τους παίκτες που έχουμε, αμφιβάλλω άμα θα κερδίσουμε. Και εγώ αυτό λέω, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε, κάποιο τρίκ, κάτι, ναι, οτιδήποτε. Και ο Νίκταρης που βγήκε τώρα και μίλησε, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος, δεν το ξέρω εγώ προσωπικά, πρώτη φορά τον είδα. Ναι, ναι. Μακάρι να βοηθήσει. Γιατί η ομάδα έτσι όπως πάει, μόνη της, αβοήθητη, δύσκολα να ανέβει. Και αυτός ο τάδος είναι όλο το κέντρο, ρε παιδί μου, σε εμάς. Πώς γίνεται ένας παίκτης. Είναι, όποτε λείπει, δεν. Έχει θέμα σοβαρό, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή... Και ένα τελευταίο σχόλιο για τον μπάσκετ και να κλείσω. Πες. Μην κρατάω παραπάνω τη γραμμή. Πες. Για τον Πρέστη. Ναι. Μια ομάδα η οποία βαράει με 0 στα 20 τρίποτα. Μπράβο. Και 17 λάθη. Τα λάθη θα τα αφήσω απ' έξω. 0 στα 20 τρίποτα. Όλοι οι πόντοι που τρως είναι από το ψηλό της, ναι, ή από φάουλ. Δεν νοείται να μην παίξει ζώνη 2-3. Άσε το σούτ ελεύθερο και κλείσε μέσα. Δεν, εγώ το χρέωσα όλα. Δεν μπορώ. Να ελέγξει τα rebound. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, πολύ επιθετικό rebound βγάλανε. Δεν γίνεται αυτό. Αφού παίζει το τριάρι με το πένες που είναι 2-6 και εμείς βάζουμε ένα κοντό, ένα 92 το μαρκάρι. Ναι. Προφανώς θα τα πάρουν. Σοβαρά. Λογικό. Και δεν βάζει το Γιάνκοβιτς. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ αυτά πρώτη φορά τα έχω δει τα πράγματα, γιατί έχει τύχει να παίξω και 10 χρόνια μπάσκετ. Βέβαια και εγώ τα είδα που δεν έχω παίξει, αλλά βλέπω, έσκασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν να μην τα βλέπω μόνο εγώ και να μην τα βλέπει άλλος δηλαδή. Και το ερώτημα είναι αύριο τι θα κάνει με τους Γάλλους. Δύσκολα είναι και πολύ καλή ομάδα έχουν οι Στρασβούργο. Είναι, αλλά τουλάχιστον να σκεφτεί ένα πόντο και θα αποκλειστεί. Έξω. Κάτι πρέπει να κάνει. 20 πόντου στο κεφάλι θα φάει. Και εγώ έτσι τον βλέπω το μάτσα. Αλλά... Ναι. Θα φυλάνε τον κόλλο του όλου για τον τελικό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Τι ώρα είναι αυτό το μάτς? Δεν ξέρω. Πάει στο αγκάτσι. Το βράδυ είναι, νομίζω 9 το βράδυ. Αν πάει αύριο 20 πόντου ο δικό μα χαιρετάει και δεν ξέρω ποιο θα έρθει μετά. Και εκεί πάει η δουλειά, ναι. Το θέμα είναι ότι είναι και πριν το τελικό. Αυτό είναι το θέμα. Καλύτερα όμως να γίνει μπάσκετ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ή καλό ή κακό μπορεί θα γίνει. Ομάδα, ξέρω, έτσι όπως είναι η ομάδα, δεν είναι για τελικό, φίλε, άμα αυτή την εμφάνιση τώρα. Άστορα. Το θέμα είναι να μην ξεφτυλιστούμε. Έτσι για τελικά δουλειά πάμε τώρα. Δηλαδή, το να χάσουμε 10 πόντους δεν τρέχει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παίξανε με την ΑΕΚ, βγάλανε σόψυχα και τέτοια και λες και χθες δεν υπήρχαν να πούμε προχθές. Τι πράγμα ήταν αυτό τώρα. Άμα πρέπει να έχουν και τσαγάνο οι παίχτες. Δεν γίνεται να παίζει τέρμπι και να είναι μαλθακοί. Δεν γίνεται, βέβαια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει διαφορά ποτέ από αυτούς τους παίχτες. Δεν ξέρω τι πάθαν χθες. Ίσως να αυτοί που μάθαν ότι ο τελικός θα γίνει στο Αλεξάνδρου μια μέρα πριν το μάτς. Δεν ξέρω. Τώρα αυτά και ήταν αλλού για αλλού. Τι να τους πειράξει τώρα, επαγγελματίες παίχτες τώρα. Τέλος πάντων, φίλε. Άντε. Αυτά. Πάμε στο επόμενο. Γεια σου, φίλε. Πού πας, ρε Άρη. Πού πας, ρε Άρη, σταμάτα με τον Άρη. Πού πας, ρε Άρη, στη Λαμία με τον Ανάκογλου. Με τη μαντόζα γαστερά του να πούμε. Με τη μαντό γαστερά του πας εκεί, ρε Φλόρε Ανάκογλου. Εκεί πέρα στη Λαμία, ένα οικογενειακό μου φίλο διαιτητή, το σπάσαν στο ξύλο, το ξεβρακώσανε. Γιατί, ρε φίλε? Λαμία, ακράτητος. Γιατί σφύριζε υπέρ του ακράτητου. Ναι. Τον κάνανε αλτίο κα. Αλτιοκάρα και ο δήμαρχος στη Λαμία το ψάρι λέει δύο φορές καρβουνιά, λέει. Πήγε η μαντό γαστερά του εκεί ο Ανάκογλου Φλόρος. Ρε είναι δυνατό ρε Ανάκογλου. Βουτυρά τους πήγε. Τι βουτυρά τους. Θα ρίσκε είσαι να πούμε. Πώς το λένε το δικό μας εδώ. Το Τζιτζικώστας. Τζιτζικώστας βουτυρά του πήγε. Με το σκαρπίνι πήγες να παίξεις. Πάμε φίλε, πες τα. Λέγε ρε φίλε. Έλα. Τι είναι ρε βλαγό. Τι. Πήγα προχθές, βάρεσα ένα τατού του Ηρακλή στο μπράτσο και το μπράτσο μου έπεσε. Αυτό βλάκα τι λέει βραδιάτικα. Το καραγκιόζαρο. Τι παλιά. Ντροπή σου ρε παλιάνθρωπε. Ντροπή σου. Λέει ναι άνθρωπε, κοροϊδεύει. Ευτυχώς δεν το βάρισε στο πουλί. Ναι. Εκεί θα ήταν. Φοιτητής Παοκτής από τον Κιτρινό Μαυροεύωσμο. Γεια σου ρε Κιτρινό Μαυροεύωσμο. Τώρα εκεί που το λες το Κιτρινό Μαυροεύωσμο είσαι μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι το λες. Σιγά. Για πες τι γίνεται και στον Εύωσμο τώρα. Τι γίνεται με τη βόμβα. Εκεί τη βόμβα τώρα. Τι γίνεται με τη βόμβα. Βόμβα, θα φύγουμε. Σιγά ρε, θα φύγεις κιόλα για να πάω να βγάλω μια χερουβομβίδα τώρα. Τι χαζομάρες. Τα βλακές, εγώ δεν τις κάσω να τελειώνω. Τι απάθουμε. Τι θα σκάσει, ρε, τι βγάλεις και τι παίρνεις μαζί. Πάλι εκεί οι πυροτεχνουργοί, τι τραβήξουν, θα σηκωθούν να φύγουν. Λέει, επιχείρηση λέει, θα γεννώσει μόνο τον Εύωσμο και τον Κορδελιό. Κάτσε ρε, φίλε. Πού πας με τον Ανάκογλου, μωρέ. Σταμάτα ρε με τον Ανάκογλου. Για πες για Μπιτζίν Πάοκ, πώς τα βλέπεις. Πες για Μπιτζίν Πάοκ, τι θες να πεις. Ξέρω εγώ, τα βαριόμανε και είπα. Βαριώσανε. Ρωτήστε τίποτα, ναι. Τι θα σας ρωτήσουμε, πες μας για τον Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς, καλός. Κοιτάξτε, πολύ μπρέμο που την είδε. Αλλά καλός. Ναι, εκεί τώρα αυτόν τώρα, άμα τον πάρεις εκεί στο Ελπόστο και τον βγάλεις για καφέ, ρε παιδί μου, θα έρθουν να βγουν selfie γκόμενες με τον Πρίγιο. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, γκόμενες άμα ασχολούνται. Εκεί στην πλατεία, εκεί στο Δημαρχείο. Πιο πολλές γκόμενες θα έχει ο άλλος. Ο Λεγιονάριος. Ο Λεγιονάριος πιο γκομενιάρης είναι. Πιο τσαχπίνης, πιο γλυκός, πιο εκρηκτικός. Ο άλλος πιο πολύ μαλάκι τη βιτάλη. Πιο τεστοστερώνης, πιο τσαχπίνης, πιο γλυκούρης, πιο ερωτικός είναι. Βέβαια. Γλυκούλης, κοίτα. Ναι. Και εγώ τον άλλο θα προτιμούσα. Πιο ωραίο. Καλός. Τώρα δεν είδες τώρα πριν και έβαλε τον γκολ να πούμε, πήγε εκεί πέρσι Κυρκίδα 10 φορές στην Γαλλία, έκανε τώρα. Καλό κομμάτι ήταν άλλος, γκολ έβαλε, καλό κομματάκι. Συγκολάρας είναι, βέβαια. Τα πούλησε έτσι μουτσάκι μου, ό,τι πρέπει για έβοσμα εκεί πέρα. Ό,τι πρέπει εκεί στο art μέσα εκεί, όχι τι καλά. Θα βάλεις εκεί στο art μέσα. Έκλεισες, επόμενο. Αχ, τον έβος μου, δεν ξέρει τα μαγαζιά του εβός μας. Τρολάρει τώρα εδώ. Έλα, εγώ. Εσύ. Έλα. Εσφυγμένου, αδέρφια, η Πολόνια κρατάει 50 χρόνια. Χαμός γίνεται, για πες. 1971. 72. 71 τους κρατάνε οι χουντικοί μέσα για 7 μήνες. 7 μήνες έξω από τη μονή, είχε 10 διμερίες στο μάτι και αυτοί ήταν μπουζουριασμένοι μέσα. Μάλιστα. Το σενάριο τότε, μέχρι τη δεκαετία, μέχρι τις αρχές του 2000, έλεγε για τον Πατριάρχη που δεν τον μνημονεύαν, διότι οι σφιγμενίτες τι λένε, εμείς πάμε σύμφωνα με τους κανόνες και με τα βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία λέει ότι ο καθολικός είναι αιρετικός και όποιος συλλειτουργεί με τον καθολικό τον αιρετικό είναι και αυτός αιρετικός. Μάλιστα. Οπότε έχουν δίκαιο οι σφιγμενίτες. Είναι άποψή τους, ναι. Ναι, όχι είναι άποψη, βάσει των κανόνων της Εκκλησίας. Είναι αντίπαλος, ναι. Έχουν δίκαιο, έτσι. Από το 2000 και μετά μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης πολύ σημαντικός, και είναι ο παράγοντας των επιδοτήσεων. Η εσφιγμένου είναι η μοναδική μονή η οποία δεν έχει πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει πάρει ούτε ένα φράγκο. Συγγνώμη, δεν τα δέχτηκε? Δεν τα δέχτηκε. Τι λένε φίλε? Δηλαδή άλλες μονές έχουν πάρει εννοείς? Τα πήραν τα μαρούλια οι άλλοι. Και οι 19 πήραν τα μαρούλια, σου το λέω τώρα γιατί έχω πάει πάμπολες φορές. Έπεσε χρήμα δηλαδή εκεί. Έπεσαν πάρα πολλά χαρτζιλίκια Κώστα εκεί. Ιερά λεφτά, μαρμίτα. Γι' αυτό τα ράσα μαλώνουν. Η εσφυγμένου λοιπόν είναι η μοναδική μονή η οποία δεν δέχτηκε να πάρει ποτέ χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι εμείς επιβιώσαμε 1000 χρόνια και θα επιβιώσουμε κι άλλα 1000 χρόνια χωρίς εσάς πάλι. Τώρα τους ερωτεύτηκα παραπάνω. Έτσι έγινε το σενάριο με την σφιγμένο. Αυτά είχαμε με τη μονή. Παοκάρα πολύ καλά τα πάει, παιδιά. Απλά φοβάμαι τώρα μην κάνουμε καμιά ήττα και ξαναπέσουμε ξανά μάνα στα ίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου. Όσο τρέχει η ομάδα δεν κάνει ήττα. Εντάξει, ρε, και μια ήττα που θα κάνει τι έγινε, ρε, εσύ, στο πρόγραμμα. Τίποτα, απλά ξέρει, δεν μπορούμε να την πάρουμε αυτή την ήττα. Να, αυτό είναι το κακό με εμάς. Βρε, άμα τρέχει 90 λεπτά πώς το λένε? Ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Αλλά εγώ τι φοβάμαι που είμαι καχύποπτος. Μην κρεμάσουν τα βυζιά του ξαφνικά και λέμε τι γίνεται. Ναι. Όσο τρέχει δεν έχω θέμα. Έτσι. Ο Άρης ήταν καλός. Θα βγει πιστεύω έστω και δεύτερος στην Αλφα-Εθνική. Μπορεί και τρίτος να βγει έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει δεύτερος. Θα την περάσει τουλάχιστον τη Λαμία θα την περάσει. Για τον Ηρακλή λυπάμαι ρε παιδιά τώρα. Γιατί έχω άλλες παραστάσεις. Εγώ είμαι γεννημένος το 68. Από την Ξάνθη θυμάμαι ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος. Μας έπαιρνε με το λεωφορείο και από εκεί τον Παλιόδρομο εκεί από Πλατανότοπο και αυτά το 4,5 ώρες δρόμου. Yeah. Μας κατέβαζε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τον Χατζηπαναγή. Δεν σας κατέβαζε να δείτε τον Ηρακλή, σας κατέβαζε να δείτε τον Χατζηπαναγή. Το Χατζηπαναγή, βέβαια. Ναι, το Χατζηπαναγή. Ποιον Ηρακλή να δείτε? Ο Ηρακλής ήταν μικρό μέγεθος. Ο Χατζηπαναγής ήταν ο σοου, ναι. Γι' αυτό ο Ηρακλής ήταν μικρή ομάδα. Επειδή ο Χατζηπαναγής ήταν πιο πάνω. Γι' αυτό άρχισε να είναι μικρή ομάδα. Γιατί ο Σούπερ 3 είναι πιο πάνω. Στον ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε παίκτης πάνω. Πήγαν κάτι βλακίες να κάνουν αυτά τα χαϊβάνια με τον Καρσία, τον Ζαγοράκη και αυτούς. Αλλά ευτυχώς. Καρπαζώσανε και τον βουλώσανε. Ναι, φάγανε την παπάρα και τον βουλώσανε. Τέτοιο σχέδιο. Έτσι ακριβώς. Ελπίζω, ελπίζω να βγουν και ο Ηρακλής θα παραμείνει και ο Άρης να ανέβει. Γιατί να γίνει λίγο χουλιαμάς. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε έργο της Φίνος Φιλμ που παντρεύονται όλοι και είναι ωραία. Όχι, να γίνει αυτό. Να έχει ενδιαφέρον οι Κυριακές μας να έχουν, ρε φίλε. Χίλιες φορές ο Άρης και ο Ηρακλής παρά ο Πλατανίτης και ο Πλατανότης. Λεβαδιακός τώρα και. Ναι, δεν φταίει βέβαια ούτε ο Πλατανίτης ούτε ο Διαγοράς. Εδώ οι δικοί μας φταίνε. Οι δικοί, τώρα όταν ακούς τώρα τον Ηρακλή να λέει εμείς είμαστε λέει οι αυτόνομοι και ελέγχουμε το κέντρο. Ποιο κέντρο, Καραγκιόζη, ελεγχιστή κέντρο? Δεν βλέπεις εκεί που έχεις μείνει χωρίς ομάδα. Δυστυχώς, ναι, έτσι είναι. Βλακίες, θέματα, κατάλαβες. Η καταστροφή της ομάδος είναι αυτή, δυστυχώς. Καλό βράδυ, παιδιά. Επίσης, καλό βράδυ. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα η καταστροφή της ομάδας, δηλαδή ο Παπαθανασάκης άμα είχε μαρούλια. Κοίτα, σπαράγοντα. Όλα θα ήταν μόκο τώρα, θα ήταν μόκο τώρα. Εντάξει. Πάρε και εσύ λίγο, δώσε και εμένα να ευρώ. Πάμε. Έλα. Γεια σας, παλικάρια. Νάτος. Γεια σας, κύριε Κώστα. Νάτος. Ο εξάσφαιρος βαράει, μιλάει τώρα, εξάσφαιρος. Υπάρχουν παίκτες διαχρονικά που είναι πάνω από τις ομάδες τους. Ποιος ήταν αυτός που ήταν πάνω από την ομάδα και η ομάδα ήταν μεγάλη? Ένας ήταν ο Νεσορίδης στην ΑΕΚ. Κοίτα, πάνω από την ΑΕΚ ήτανε. Πάνω από την ΑΕΚ. Έκανα σε λέει, κάτι ξέρει παραπάνω ο κύριος Κούδας. Δεύτερος ήταν ο Κούδας στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες που είναι πάνω από τις ομάδες τους. Και όταν εννοώ πάνω από τις ομάδες τους... Δηλαδή ο Κούδας ήταν πάνω από τον ΠΑΟΚ, δεν είχε άλλους παιχταράδες να πλαισιώσουν τον Γιώργο τον Κούδα? Είχε, αλλά αυτός ήταν... Λες ότι χωρίς τον Κούδα οι άλλοι δεν θα φτάναν να πάρουν τίτλο, αυτό λες? Ναι. Αλλά χωρίς τον Τερζανίδη θα έπαιρνε. Χωρίς τον Σαράφη θα έπαιρνε. Χωρίς τον Κουερίνο θα έπαιρνε. Ή χωρίς τον, ξέρω εγώ, Γούναρη θα έπαιρνε. Βγάζεις πέντε παίκτες τώρα? Όχι, ένα βγάζω. Ένα. Αν δεν ήταν ο Κούδας δεν θα παίρναν. Αν ήταν ο Κούδας με όλους αυτούς πλην του Γούναρη... Βεβαίως. Ναι, αυτόν λέω, όχι όλους, θα τους βγάλω όλους. Έναν κάθε φορά βγάζω. Ένα θα βγάζω. Ένα βγάζω κάθε φορά. Ωραία. Λοιπόν. Ο Δομάζος ήταν στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Άμα το βγάλεις δηλαδή δεν έπαιρνε τίτλο? Όχι. 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 Ο Δομάζος το απέδειξε όταν φύγαν 8 διεθνείς και Δομάζος, Καμάρας, Οικονομόπουλος και Σούρβης την επόμενη χρονιά πήραν πρωτάθλημα. Ξαναπες το, φίλε, ξαναπες το, δεν το πιάσα αυτό. Ότι... Λέω όταν έπιωξε 8 διεθνείς ο Παναθηναϊκός. Το σχίσμα τότε. Το 1966-67 ναι. Έπιωξε 8 διεθνείς. Ναι. Λοιπόν, ο Δομάζος με τον Οικονομόπουλο και τον Καμάρα και τον Σούρπι, 4 αυτοί, αλλά ο Δομάζος και με γραμμούς και με... Κομιανίδες και με τρεις καθαρές. Και την ανανέωση που έγινε με τον Πετρόπουλο. Ναι, πήρε πρωτάθλημα Δομάζος. Ναι. Γιατί ήταν τεράστιο μέγεθος. Και αυτή η ομάδα πήγε στο Γουέμπλεϊ. Του Πετρόπουλου η ομάδα ήταν όμως. Και καρπόθηκε ο Πούσκας το 71. Ναι, το 71. Ο Πετρόπουλος την έκανε την ομάδα αυτήν όμως. Ναι, το ξέρω. Την πήρε ο Πούσκας έτεινε, αυτό λέω. Όπως για τον Ολυμπιακό ήταν 2 παίχτες. Ο Μπέμπης και ο Σιδέρης. Ναι. Κάθε ομάδα έχει. Αυτοί δεν μου λες οι δύο συνυπήρξαν ποτέ? Όχι. Όχι. Ναι. Όχι, γιατί μια δεκαετία διαφορά. Συνυπήρξαν ένα-δυο χρόνια, γιατί στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος με τον Πιερικό Συλλοφόρο Αλεξάνδρα έπαιξαν και οι δύο, έπαιξαν και οι δύο. Στο 3-0. Έπαιξαν και οι δύο. Ήσουν στο μάτς? Όχι, δεν ήμουν σύγκριτο μας. Λοιπόν, είχα σχολείο. Σχολείο είχες? Βέβαια, πήγαινα στην 5η γυμνασίου. Πάψε. Ναι. Λοιπόν, επίσης, για τον Άρη τώρα, από εδώ και πέρα ο Αναστόπουλος θα πρέπει ή τον Τάτο να χτυπάει τα πέναλτι ή τον Έτο. Αφού ή το ένας έπαιζε το άλλο. Λέω, για άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μα ο Τάτος θα τράβαγε τα μπέναλτι. Όλα. Τώρα για όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Βέβαια είναι σε άνοδο, όπως και η ΑΕΚ πάει να κάνει ένα comeback. Την βλέπω ανεβασμένη. Αλλά για μένα ο καλύτερος παίκτης του αγώνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ο Μανιάς. Ναι. Δηλαδή, αν με έβαζε να βγάλω τον MVP του αγώνα, θα βγάζα τον Μανιά. Γιατί τον Μανιά? Όχι επειδή έκανε τα πιο τα γκολ. Αλλά... Επειδή μόνος του απασχολούσε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και το γκολ που μπήκε ξεκίνησε από ένα λάθος του τερματοφύλακα, ναι, που δεν την έδιωξε σωστά την μπάλα, θυμάσαι, ναι, και βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα. Ναι, τους βρήκε ανοιχτούς. Ωραία. Και έκανε ωραίο γκολ, βέβαια. Ναι. Η εκτέλεση ήταν υποδειγματική. Ναι. Η εκτέλεση ήταν υποδειγματική, δεν το συζητάω, αλλά έπεται συνέχεια. Ναι. Έπεται συνέχεια. Είδα τον Νεστορίδη που έκανε δηλώσεις στην κηδεία του Παπαποστόλου. Τι κάνει ο Νεστορίδης, είχε πρόβλημα. Και τον είδα δακρυσμένο και δάκρυσα κι εγώ. Τη γλίτωσε ο Νεστορίδης με το έντερο, να ξέρεις. Είχε πρόβλημα. Τη γλίτωσε όμως, τη γλίτωσε, ευτυχώς. Μπράβο. Ευτυχώς. Ξέρετε. Εχθές είδα γαμότο, στεναχωρέθηκα, τον Αλεξιάδη στο δρόμο. Τον Αλέκο. Δεν είναι καλά. Καλά είναι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν με γνώρισε εμένα. Του λέω, ποιος είσαι, μου λέει. Λέω, είμαι ο Ραπτόπουλος ο Κωστής. Του Τάκη ο γιος. Τι κάνει ο Τάκης? Λέω, έχει 4 χρόνια που έχει πεθάνει. Χθες πρέπει να είσαι μαζί μας, τα λέει. Ωχ, λέω. Να τα λέω. Εντάξει. Εγώ για τον Ορφανίδη τον... Με λέει πια προχθές ήμασταν μαζί. Πότε ρε, λέω, Αλέκο, ήσουν χθες? Με λέει, γυναίκα μου, μην το λες, λέει, δεν το... Μετά πήρα γραμμή εγώ. Αλλά είναι μια γάρα, το είδα, παιδαράς, 2 μέτρα. Πάλι για τον Ορφανίδη έμαθα άσχημα πράγματα του Ηρακλίκη. Εντάξει. Λοιπόν... Κοίταξε, όταν αρρωσταίνουν αυτοί, μας φαίνεται και περίεργο. Γιατί τους θυμόμαστε όλους. Ναι. Σαν γερούς αθλητές. Σαν γερούς αθλητές κτλ. Άμα μας πεις ότι εντωμεταξύ, ποια είναι η ηρωνία? Ζουν κάτι ψοφίμια 90 χρόνια, κάτι σαβούρες, κάτι απροπώνητα κορμιά, και αυτοί που ήταν παιδαράδες στα 70 την πουλεύουν, κατάλαβες? Τελειώνει το λάδι από την καντήλα. Και ζουν κάτι πεθαμένοι, κάτι ψοφίμια, κάτι αυτοί. Αυτό το ψοφίμι σέρνεται και γύρευε. Περπατάει και εγώ Κωστή, σαν σημείο αναφοράς έχω τον Καντίνα, ο οποίος ήταν και δυνατός και τρελός. Καντίνας. Τι γομάτα. Τα είχε και τα δύο. Τι βόδι ήταν εκεί. Ήταν και δυνατός και τρελός. Τι βοηδομούσχαρο, τι δύναμη είχε, ρε φίλε. Δεν, εγώ τον έχω, έχω δει τώρα. Πριν 3 χρόνια ο Καντίνας ήταν 70 χρονών. Τον έχω δει τώρα σε ένα μάτσο του Χαριλάου, κερδίζω, πάω κανένα 0 και ο σχορημένος ο Σιρόπουλος κάνει το δάχτυλο του Φουντουκίδη και τον κυνηγάει ο Φουντουκίδης και τον προλαβαίνει ο Καντίνας. Στη μεγάλη περιοχή από το μεγάλο το πέταλο και τον διέλυσε το Φουντουκίδη, τον έχωσε μες στην νηστεία. 2 βόδια εντωμεταξύ τώρα μαλώνουνε. Ο Φουντουκίδης με τον Καντίνα. Μα δεν πρόλαβε. Μιλάμε για βόδια και τα 2. Μα δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι ο άλλος, ρε παιδί μου. Πολύ δυνατό. Τον διέλυσε. Μια μέρα έμαθα, άκουσα ένα σκηνικό όταν ήταν ο Καντίνας καμιά 45 χρονών. Ναι. Ήταν με τη γυναίκα του τη συγχωρεμένη και τα 2 τα παιδιά μικρά. Και με το αυτοκίνητο έγινε, τον έβρισε ένας και ο Καντίνας δεν πήγε αμαλός, κατεβαίνει, ήταν αρσιβαρίστας ο άλλος. Και του δίνει μια μπουνιά τον Καντίνα ο αρσιβαρίστας, τον πιάνει ο Καντίνας τον αρσιβαρίστα και τον κάνει μαύρο, τον αρσιβαρίστα. Και έτρεχε, λέει, με λέει αυτό από της μάρτυρας. Βέβαια, ρε φίλε. Αυτή τώρα, πες μου τώρα, αυτή η γυμναστική ήταν δυνατή ή βόδια γεννήθηκαν? Όχι, αυτός είχε... Βόδια γεννήθηκαν. Γεννημένη φυσική δύναμη. Αυτό είναι. Δεν μου λες, Κωστή, από εδώ όταν φεύγαν τα κακλιμάκια της Εθνικής, γιατί με μη προφουλίδης μια ιστορία, όλοι οι βορειολαδίτες φεύγανε από εδώ για Αθήνα και καθώς φεύγανε, κάτι πάει... Υπήρξε μια έντονη λογομαχία και κάτι πάει να πει ο Σπυρίδωνας και του λέει, μη μιλάς εσύ, λέει, γιατί θα σε φυτέψω, τον λέει ο Καντίνας. Δεν έβγαλε τσιμουδιά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά από τον Σπυρίδωνα. Και ξέρεις, δεν ήταν κανένας τυχαίος, έτσι. Γερό παιδί και ο Σπυρίδωνας. Ναι, ο Άγγελος ήταν γερό, γιατί εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα, ήμασταν μαζί στο τρίτο. Το άλλο ήταν βόδι μανό. Κλείσε, τα λέμε. Μια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή με τους φυσικούς δυνατούς. Ποιοι ήταν τα μεγαλύτερα βόδια μανό σε δύναμη. Φυσική δύναμη, βόδια μανό. Ποια ήταν τα βόδια μανό, θα μας πούνε οι παγίδες. Οι γεννημένοι γορίλες. Γορίλες, ναι, ρε παιδί. Πάμε στο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα πέρα. Λευτεριά και κάτω τα χέρια από το γέροντα της Μονήσης Βυγμένου και το μοναχό. Δυο γίνε ρε, εκεί πέρα δυο γέροντες είναι. Δικός μας είναι αυτός. Είναι ο ηγούμενος και ένας μοναχός. Εγώ τους άκουσα καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ο προπροηγούμενος που πήρε ήταν ουδέτερος άνθρωπος και είπε πραγματικά την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι συγκινητικό πριν μου ολοκληρώσεις. Όταν η μέση μου είχε σφιχτεί ο σπόνδυλος με το κόκαλο έγινε ένα, ή για κάνω εγχείρηση τη μέση ή να βρω ανάταξη να κάνω. Ναι, πρακτικό να βρεις. Πρακτικό. Να σε σφίξει εκεί τα σελίστα, τα κόκαλα. Ναι. Και... Έχω το γιακουμίδι από τη μια μεριά στη φυσιοθεραπεία κορυφή, ναι. Αλλά ήθελα πρακτικό για να μου κάνει την ανάταξη. Και πήγα σε ένα παιδί εκεί στη Χαριλάου, στη Βούλγαρη κοντά, λοιπόν το Σταύρο, ο οποίος πηγαίνει στην Εσφυγμένου. Και σκάνε εμείς τη μια μέρα 3 καλογέρι, 4, ναι. 4. Και λέει, επειδή ξέρει ότι εγώ είμαι άθεος και τα λοιπά, δεν πιστεύω, μου λέει ο Σταύρος, μην τους κόλλησες. Λέει, γιατί αυτή είναι φανατική και τα λοιπά. Όχι, λέω, δεν έχω κανένα. Δεν έχουμε κανένα επεισόδιο. Δεν έχω θέματα τέτοια, λέω, δεν υπάρχει. Μπαμ, καλώς το φίλο μας τον Ραπτόπουλο, λένε. Άντε, ρε. Οι εσφυγμενίτες. Και τους λέω ο Σταύρος, καλά λέει, ακούτε αυτόν εδώ. Αυτόν. Ναι. Και λένε οι εσφυγμενίτες, είναι λέει καλός άνθρωπος. Είδες. Έπεσε κάτω ο Σταύρος, ξερός. Έπεσε ξερός. Καλά λέει, αυτός λέει δεν πιστεύει, δεν έχει σημασία λέει. Εμείς λέει. Δεν έχει σημασία αν πιστεύει, δεν πιστεύει. Ναι, έξω όταν βγαίνουμε λέει, τον ακούσαμε λέει τον Ραπτόπουλο ναι, κτλ. Συνέχισε φίλε. Για συνέχισε. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα Ραπτόπουλο. Πες ότι εμείς είμαστε ρε παιδί μου οικονομικά ευκατάστατοι, ωραία. Ναι. Και θέλουμε να στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί το εμπάρκο ξέρεις τι σημαίνει εμπάρκο. Τι δηλαδή, εγώ άμα θέλω να στείλω 5 τόνους φασόλια δεν μπορώ να του στείλω. Εσύ θα του στείλει, αλλά θα του πάρουν κάποιοι άλλοι και θα του φάνε. Κάτσε, δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί για να το δώσω. Δεν μπορείς. Γιατί? Πρώτα να μάθεις. Δεν μπορώ. Τι σημαίνει εμπάρκο. Δεν το ξέρω. Βάλεμε σε πλαίσιο. Είναι πολύ τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν και να μπουν αυτοί και καλά. Η απόφαση που έχει βγει είναι να συλληφθούν και τέτοιο να πλαθούν οι μοναχοί. Τέτοιο πόλεμο δηλαδή. Ναι, για τέτοιο πόλεμο. Τι λέρε φίλε. Ναι, και υπάρχει και ένα λάθος εδώ πέρα στην ιστορία. Δεν μου λες τώρα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι. Αυτοί που πάνε Άγιον Όρος και τα ξέρουν τα γράμματα καλά, γιατί δεν ξεσηκώνονται και να στηρίξουν να πούμε τους εσφυγμενίτες. Για ποιο λόγο. Ρε παιδί μου, ο κόκκινος πάει λέει στο Άγιον Όρος. Γιατί δεν στηρίζουν τους εσφυγμενίτες, αυτό λέω. Σου είπε προηγούμενος ότι υπήρχαν κάποιες επιδοτήσεις. Ναι. Οι άλλοι πήρανε τις επιδοτήσεις. Αυτά σου δίνει, ξέρεις, κανένα στον πλανήτη να σου δίνει λεφτά και να μην θέλει κάτι πίσω να πάρει. Εγώ είμαι τίμιος, θα λέγει ο κόκκινος. Ναι. Όπως σου είπε, 19 μοναστήρια έχουν πάρει τις επιδοτήσεις. Αυτές οι επιδοτήσεις τι είναι, για πες μου να μάθω, δεν ξέρω. Αυτές οι επιδοτήσεις είναι για να καταργηθεί το άβατο, θα ζητήσουν πολλά πράγματα, κατάλαβες. Ναι, είναι ανταλλαγές αυτά. Χαλάει η συμφωνία γιατί στην ουσία η Εσφυγμένου δεν έχει πάρει την επιδότηση νόμιμα, την έχει πάρει κάπως παράνομα με μια νέα ίδρυση άλλης μονής. Στο έχω ξαναπεί το θέμα, στο έχω ξαναμιλήσει. Δηλαδή, δώσανε για όλα τα μοναστήρια και από την συνεσφυγμένη, δεν τους το δώσανε. Όχι. Και προσπαθούν να ιδρύσουν καινούρια αδερφότητα, μονή, ναι. Για να πάρουν και την τελευταία επιδότηση. Όλα για τα φράγκα γίνονται δηλαδή και εκεί. Ναι. Λοιπόν, ωραία, τώρα βάλαμε στο παιχνίδι, ναι. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Ναι. Λευτεριά, είπαμε και κάτω τα χέρια από τη Μονή Εσφυγμένου. Μου είχες πει στα σκαλοπάτια του Μετρόπολης ότι ο Σέρβος σε 2 χρόνια μου λες θα είναι στον Ολυμπιακό. Ξέρεις κανένα Σέρβο να είναι χαζός. Σέρβο χαζό. Δύσκολα. Κοντό χαζό και Σέρβο χαζό, εγώ σε αυτή την ηλικία που έβγαλε δεν είναι. Ο Ήβιτς, εσύ τι λες, δεν βλέπει ότι αλλάζουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο, προς τη μεριά του ΠΑΟΚ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο Ήβιτς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, ο Ήβιτς ενδιαφέρεται για τη δουλειά του, την καριέρα του και την ομάδα που προπονεί. Και είναι καλός. Το συμφέρον του, έτσι, γι' αυτό σου λέω δεν είναι χαζός. Φυσικά δεν είναι χαζός. Τα μούτρα του Ήβιτς είναι χαζού ανθρώπου, πανέξυπνος είναι. Πανέξυπνος είναι. Ελύσεται. Σέρβο άχυλο χαζό έχεις δει. Τι ρολό Σέρβο. Μια χαρά είναι. Και οι συνεργάτες του καινούργοι, από ό,τι έχω μάθει, και ο Βεζελίνοβιτς. Καλά τους γυαλέξε. Και οι άλλοι είναι. Οι μασταράδες είναι. Είναι λίρα 100. Έτσι έμαθα. Έχει εγώ. Φυσική κατάσταση ο ΠΑΟΚ, βελάκια παίζουνε. Έτσι έμαθα. Και ο Καβαγεράτος έμαθα. Κάνει καλή κατασκοπία. Ο γυμναστής. Αν και ο ΠΑΟΚ εκεί είχε το λεμονάκι που ήταν κορυφή. Συνεχίζει ο Καβαγεράτος σωστά με άλλο τρόπο και ενημερώνει. Τα πάντα. Δεν έτσι. Έχει μήκους τραυματισμού. Έχω καλά δεν πράγματα έχει. Για τον Πάο. Δηλαδή δεν έχω να πω στο παρακαλώ. Τεχνικό κομμάτι. Τι λέμε τώρα, ψέματα. Πες το τελευταίο που θες. Ένα τελευταίο. Πριν λίγο καιρό σε έναν δημοσιογράφο της εκπομπής του Vice που προβάλλεται γενικά πολύ, ρε παιδί μου, ναι. Ο ηγούμενος της Μονής είπε ότι στο κομμάτι στην περιουσία του μοναστηριού ανήκει ένα κομμάτι από τη σκηνή του Ναπολέοντα. Το οποίο επίσης είπε ο γέροντας, επειδή μιλάμε για ανυπολόγιστη αξία, ότι αυτό εδώ μπορεί να δοθεί από την Μονή Εσφυγμένου και μαζί με το ελληνικό κράτος, ώστε να εξοφληθεί κάποιο μέρος του χρέους. Τώρα, ρε φίλε, με συγχωρείς. Το οποίο δεν το δέχτηκε ποτέ κανένας. Δηλαδή, με συγχωρείς, έχουμε ένα χιτόνα που έδινε τα παπάρια του Ναπολέοντας και αυτό έχει τέτοια αξία που θα σωθεί. Θα μας ξεχρεώσει. Και πολλά, να πάμε πολλά, να το κλέψουμε, ρε φίλε, να το δώσουμε. Άμα είναι έτσι. Έλα, ρε, πάνω πάνω. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι καλοί άνθρωποι, κατάλαβες. Και σκέψου, χριστιανοί διώκουν χριστιανούς για θέματα πίστεως, ντροπή τους. Εντάξει, τι να κάνουμε, βάλε τον χριστιανισμό. Τι να κάνω εγώ. Ντροπή τους. Εγώ που ο καημένος είμαι ουδέτερος, τα βλέπω και τα καταγράφω. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Δεν μπλέκομαι σε τέτοια. Απλά μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έκανα θέμα, ας πούμε. Και επειδή μας ακούνε οι άνθρωποι εκεί, μας έχουν μια εκτίμηση. Με το δίκιο πάμε, ρε φίλε. Πάμε στον τελευταίο. Ναι. Έλα, ρε, απατεώνες. Όπα. Τελευταίος είμαι. Έλα, τελευταίος είσαι. Κοκακόλα. Σε κατάλαβα. Το κοκακόλα. Τι να σε πω, ρε. Για μια καλημέρα πήρα 3/4 περιμένω. Ναι. Μήπως έστειλες κανένα 2 μπαλέτες κοκακόλα στη Μονή, ρε, εσύ εκεί πέρα και έγινε χαμός. Μην γελάς, μήπως έστειλες κάνα τράκτορα κοκακόλες. Βροχάει έξω πολύ, ρε. Ναι. Βροχάει. Τι λέει. Καλά, ρε. Τι γίνεται τώρα, ρε. Έφυγε ο Ροντρίγκες και πάει τρένο η ομάδα. Ξεχάστηκε ο Ροντρίγκες, ρε. Ξεχάστηκε ο Ροντρίγκες. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις δεν μπορώ έτσι. Εγώ θέλω μανούρα, θέλω χασούρα, θέλω γκρίνια. Γκρίνια θες. Πάνε φέρ' του Τζαβέλα. Τι έγινε. Είχα τον Τζαβέλα εκεί, είχα Μανιά, είχα αυτό. Τώρα έχω τον Βαρέλα, κλαίει στο χορτάρι να πούμε. Τίποτα. Είχε τον Πανετολικό, νομίζει το Μουντιάλ πήρε. Τίποτα. Είχε παλιά ένα τζιόλι, τον έβρισε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν στρίβει, δεν τρέχει, δεν κάνει. Τώρα τίποτα. Όλα τέλεια πάλι. Μέχρι και ο Πρίγιοβιτς γκολ έβαλε. Ναι, ρε. Είδες. Το βλέπω τον Πρίγιοβιτς με το που μπαίνει να φτιάχνει το μαλλί. Όχλες. Το άστο μαλλί, ρε, και παίξε μπάλα, ρε. Παγκουρεύτε τον ρε αυτό, ρε. Τάκ. Μόλις τον ακουμπούσε κάποιος έπαιρνε την κεφαλιά, κλακ το μαλλί. Άντε πάλι το κοτσίδι, άντε πάλι. Τι γίνεται, ρε, λέω, ρε. Μια χαρά είσαι, ρε. Τι να το κάνω, θέλω και γκρίνια εγώ, δεν μπορώ έτσι. Βέβαια. Θες γκρίνια. Θεσσαλονίκη δεν είσαι. Θες γκρίνια, 2 χρόνια στο λέω. Πάνε πάρ' το Μανιά, ρε. Το Μανιά πάρε. Το Μανιά. Πάρ' το Μανιά. 20 βαθμούς θα γλίτωνε άμα είχε στο Μανιά τώρα. Όπου σε βρίσκει, 2 σε ρίχνει. Γιάννενα, Τρίπολη, παντού. Καθηγητή από έδωσε, όχι, μια χαρά είναι ο Χατζιαποστόλου. Δεν είπε, μια χαρά είναι. Και τώρα δηλαδή. Λεγιονάριο πήρε να πούμε. Λεγιονάριο φίλε. Πεχτούρα, ένα ξέρει αυτό. Πολύ μπαλαδόφατσα, ρε φίλε. Λε να μα βγει. Βγήκε, όχι θα σου βγει. Εντάξει. Έλα ρε, καταρχήν από την προηγούμενη αγωνιστική που τον έβαλε φάνηκε άνθρωπος μόλις πάτησε χόρτο τώρα. Για τον Πρίγιο λες. Όχι ρε, για τον Ενρίκε σου λέω. Ο Ενρίκε θα ξεσηκώνει τον κόσμο και ο άλλος θα τα παστελώνει. Για τον Ενρίκε σου λέω. Μπήκε μέσα, ήξερε τι να κάνει μόλις έπιανε την μπάλα. Τραχπύριος είναι. Για τον άλλον λες, ακόμα βαρύς, είναι ακόμα βαρύς. Γιατί αυτός δηλαδή δεν είναι βαρύς. Κάτσε τώρα. Αυτόν εδώ πέρα τον Ενρίκε θα τον δεις μόλις καρφώσει και τον Ουάρντα μέσα. Τον άλλο τον γρήγορο. Χαφ. Θα σε βγει εκεί πέρα λίρα 100. Εκείνοι οι δυο μαζί. Μάλιστα. Ουάρντα πότε έρχεται. Δεν του πήρανε το Μουντιάλ. Αυτό το Κόπα Αφρικα. Τι πήρανε, το πήρανε. Το καλοκαίρι έρχεται. Όχι ρε, τώρα τελείωσε τελικό. Δεν το σηκώσανε. Νομίζω η Αίγυπτος το πήρε ρε. Όχι, το έχασε στο τελικό. Το έχασε η Αίγυπτος το Κόπα, ναι. Θα έρθει άτιτλος τώρα. Στέφανε, δουλεύεις αύριο? Ναι φίλε, δουλεύω. Τι ώρα περιπολάρεις από εκεί? Από εκεί θα είμαι μετά τις 12 θα περάσω το βράδυ. Α, μετά τις 12, 11 φεύγω εγώ. Ναι. 11. Ναι, τι ώρα φεύγεις από εκεί? 11 η ώρα φεύγω. Νωρίς. Ναι. Εκτός αν έχει τίποτα κανένα έκτακτο από εκεί και σκάσω. Αλλιώς θα χτυπήσω τις πόρτες εκεί πέρα. Ναι. Γερμανέ, παίζει Γερμανό. Το φάνη το Γερμανό θα πω. Έτσι. Τι κάνεις εκεί εσύ? Κλάρκ είμαι ρε. Κλάρκ ρε, παίρνει πούμα, δεν το κατάλαβα αυτό. Συνδικαλιστής να πούμε. Ζάχαρη. Τα κουμπώνω τα γρανάδια. Τα κουμπώνω τα γρανάδια. Κουρεδεύει τους ταλικέρδες εκεί πέρα που φορτώνουν να πούμε. Τι τους κάνει. Ναι, άσε το τι σκάνια περνάει κάποια φορά το τι. Δεν σε λένε αδερφέ, αλλά πρώτα σε μένα και ξέρεις εγώ και άγιο. Ρε σαλιάρι μπες τα πούμε. Παλιά πεθάνε, ξέρεις, καλή μαρμίτα. Ξέρω ρε, γι' αυτό τα λέω. Έλα σε μένα αδερφέ πρώτα να φύγω, έχω δρομολόγιο και τέτοια να πούμε. Ναι. Σκάστα για να φύγεις. Ναι. Και εγώ φιλαράκι, ξέρεις. Άψε το Λιβάι στην κολοτσέπη να πούμε τάκ. Έφτανε, τα κουμπώνανε. Ραπτόπουλε, καλά ρε, ο κόκκινος δεν δίνει προτεραιότητες σε αυτούς που πληρώνουν και διαβάζει τους τζαμπατζίδες από το Facebook ρε. Αυτός θα μας κλείσει το μαγαζί. Αφού έχει εθιστεί ρε ο Βλάκης. Ρε μην πειράζετε ρε το Γρηγόρη ρε. Παλιόσκυλα. Ρε το Γρηγόρη. Αυτά, χάρηκα, αυτά πάμε. Έγινε ρε συνδικαλισταρά τον Κλάρκ. Όχι ρε, τσίμπησε. Όχι δεν είναι. Είμαστε ενάντια στους συνδικαλιστές. Τράβα να αγοράσεις μπεμπελάκα γιατί θα φας παντόφλα από την κυρά. Άιντε. Πάμε, τελευταίος για σήμερα. Άιντε. Καλημέρα. Έλα παιδιά, καλημέρα. Γεια σου φίλε, γεια. Χρήστος, Ολυμπιακός, θέλω να πω για την ομάδα μου πρώτα και μετά να πω και για τον ΠΑΟΚ κάτι θέλω. Άιντε, θα ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ό,τι θες, άιντε. Έχετε κάνει σερί, λέει, πόσα, 11-12 μάτς νίκες, όχι νίκες, δεν χάσανε ρε παιδί. Βελτιωμένη εικόνα και στην Ίντα με τα Γιάννενα είχαν βελτιωμένη εικόνα. Βελτιωμένη εικόνα. Σλόβαν Λίμπερετς, προτελευταία στην Τσεχία. Τρεις φορές με τον Πανετολικό, δύο τελικές ο Πανετολικός και στα τρία μάτς. Ποιον άλλον κερδίσανε? Τι κερδίσανε? Κουτσές ομάδες και τίποτα. Με τα Γιάννενα τώρα. Ποιο έπαιξανε την προηγούμενη? Κύπελο μέσα. Η εικόνα της ομάδας σου είναι καλύτερη από του ΠΑΟΚ λες? Η εικόνα της δικιάς μου δεν είναι καλή φίλε, δεν είναι καθόλου καλή. Είμαστε χειρότερη ομάδα εγώ που θυμάμαι. Εγώ 40 είμαι. Δηλαδή τώρα άμα παίξεις 5 φορές τελικό με τον ΠΑΟΚ σήμερα, πόσους θα πάρεις, πόσους θα χάσεις, πόσους θα αυτήν ισοπαλία? Τον έχω. Και τώρα, και έτσι όπως είμαι, τον έχω. Και μέσα στην Τούμπα δεν νομίζω να με κερδίσει. Άλλο λέω ρε. Πάμε, μισές έρθουν τώρα. Πάμε στο Βόλο να παίξουμε 5 τελικούς. Κάθε εβδομάδα και από έναν. Πόσους θα πάρεις, πόσους θα πάρει ο άλλος? 3 έχω σίγουρα. Εσύ 3. Μάλιστα. Έτσι το βλέπω. Το βλέπω πιο πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα πω για την ομάδα μου. Τους Τούρκους πώς βλέπεις, θα τους βγάλουμε έξω? Με αυτό το μυαλό που έχει ο προπονητής σου, πώς στείνει την ομάδα. Η τουρκική ομάδα δεν την έχουμε δει, ρε φίλε, γι' αυτό. Ναι. Γρήγορη είναι μπροστά. Εντάξει, καλή είναι κι αυτή, δεν είναι. Ψηλά είναι στην Τουρκία. Έχω ακούσει ότι έχει ο ένας Άραβας τον. Όχι, κοίταξε, ο δήμαρχος. Ο κύριος Μπέντο δίνει εξετάσεις στο κύπελο, στα ντέρμπι. Δηλαδή, κύπελο Ελλάδος, 1. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, τα 3 έξω. Και η τουρκική ομάδα. Για δηλαδή δίνει 3 φορές εξετάσεις. Ναι. Για μένα. Εγώ πιστεύω ο Μπέντο καλό είναι και άμα το κρίνουμε από τότε που ξεκίνησε, τι βρήκε και πώς ήταν και πού είναι τώρα και πώς είναι, για μένα είναι πετυχημένο το γλυκό. Ναι. Για μένα. Που δεν είμαι σου λέω προπονηταράς ή αναλυτής ή όπως είστε εσείς που τα ξέρετε πιο καλά. Εντάξει παπάκι. Ξέρουμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε λέμε. Μήπως σιγά. Άντε, για χαρά. Στο καλό. Στο καλό να πας. Ο Μπέντο, κύριε Μπέντο. Κύριε Μπέντο. Ο Μπέντο. Αυτός, ο Μπέντο στον Ηρακλή έπαιξε και με Καρντόζο ή δεν τον έβαλε καθόλου? Όχι, δεν τον έβαλε. Μήπως ξεκίνησε τώρα. Όχι. Δεν πιστεύω να πάει με Καρντόζο στην Τουρκία μέσα, τρελαθώ. Βλέπω το κοινό είναι ευχαριστημένο με τον ΠΑΟΚ. Ναι, οι Αριανοί είναι σε μια φάση αναμονής. Οι Ηρακλήδεις το πήραν ήδη ότι τελειώσανε, έτσι νομίζουν. Ναι. Ο δε πιστός είναι με τον Ασφιγμενίτη. Επί ποιο θα είναι ρε φίλε? Με τον απλό Χριστιανό θα είναι. Η άλλη είναι η Ελούσα, η πιο πάνω. Αλούσα. Βλέπω δηλαδή ότι κάνει κλικ. Δεν θέλουν πολυτέλεια στο χριστιανισμό. Η θρησκεία διδάσκει, λέει. Απλότης. Δεν βγήκε κανείς να πει για τους εσφυγμενίτες κακό πράγμα. Μα τουλάχιστον σήμερα. Δηλαδή να πει άλλα με. Μα γιατί να κυνηγήσεις δυο μοναχούς, ρε φίλε? Τι αποσκοπεί αυτό δυνακή? Δηλαδή, σαν απλός άνθρωπος, τι να τους κυνηγήσεις? Δηλαδή η κοινή γνώμη σε μια η πολύ μικρή. Η κοινή γνώμη είναι πάντα με τον αδύνατο, φίλε. Ναι. Εκεί η μοναχή είναι αδύνατη. Εκεί. Ναι, δεν είναι μοναχός. Ήσουν αδύνατος. Με το κατεστημένο κόντρα. Εγώ που είμαι αντιμοναχός. Ναι. Δηλαδή. Αντί. Είμαι αντί της. Είσαι ένα γενικό αντί, ρε παιδί μου. Και στο στρατό θα ήσουν αντισυνταγματάρχης, θα ήσουν. Ή αντιστράτηγος. Ναι. Ένας το αντί. Εγώ που είμαι αντί με αυτά, ναι, αυτούς τους συμπαθώ. Δεν ξέρω. Τους συμπαθώ. Επειδή είσαι αντί, γι' αυτό τους συμπαθώ. Είμαι αντί, ναι. Και αυτή η μοναχή είναι το αντί. Αντί της εξουσίας. Γι' αυτό ακούνε Ραπτόπουλο. Γι' αυτό είστε το ίδιο. Ναι. Η μοναχή. Είμαστε κατά της εξουσίας των μεγάλων. Δεν τους είπε ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος. Δεν τους κυνηγάει η εξουσία. Αυτός ο Αλφαρομέος πού είναι? Στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, δικός μας. Δικός μας, ναι. Ο top, το number one της χριστιανοσύνης, κατάλαβες. Α, στους Ορθοδόξους είναι αυτός. Και ο Πάπας είναι. Ο Πάπας είναι από την άλλη μεριά. Εκεί στην Ιταλία, στο Βατικανό μέσα, λέει. Και τώρα, ας πούμε, έχουν κόντρα αυτοί με τον Βαρθολομαίο οι Εσφυγμενίτες. Ναι. Δηλαδή. Σε λέει πειράξει το δικό μου, λέει. Κόντρα πας. Άκουδα τώρα. Θα το ακούσω εγώ. Πόσο χρονών είναι ο Βαρθολομαίος? Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Πες ότι τα τεινάζει. Ναι. Και έρχεται είναι άλλος. 80 απλά σίγουρα. Να ζήσει 1000 χρόνια. Ωραία. Λέμε ότι αύριο πεθαίνει ένα αυτό που πεθαίνει. Ναι. Και έρχεται άλλος. Θυμάται πώς το λένε. Ναι. Έρχεται άλλος. Άλλος αυτή. Θα έχει κόντρα τώρα το εισηγμένο με τον καινούριον. Δεν ξέρουμε. Πάντα το ίδιο θα είναι. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο θα είναι. Άρα είναι η ίδια γραμμή στην χριστιανοσύνη. Άρα για να καταλάβω. Ναι. Άρα το θέμα δεν είναι ο κύριος Βαρθολομαίος. Ναι. Είναι η γραμμή. Είναι γενικά ο θεσμός αυτό. Ναι. Ναι. Δεν είναι όπως είναι η πολιτική, μαλώνει ο Τσίπρας, μαλώνει με το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά θα σου πει άλλος, πάλι τα ίδια όμως. Ναι, αλλά θα σου πει άλλος και ποιος μου λέει εμένα. Ναι, όχι. Θα ζήσει. Ναι. Λέμε όμως. Και ποιος μου λέει εμένα, αν φύγει ο κύριος Βαρθολομαίος και έρθει ένας άλλος, ας πούμε. Και πώς το λένε. Και είναι αντίθετος με τον Πάπα. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Πήγε να γίνει αυτό. Αυτό λέω. Πήγε να γίνει, αν κατάλαβες πότε, με τον Χριστόδουλο έγινε αυτό και δεν έγινε. Ο Χριστόδουλος ήταν. Πήγαινε να γίνει. Εντελώς ανάποδο. Δηλαδή, πώς το λένε, ο Χριστόδουλος. Ναι. Ο συγχωρεμένος με τους εσφυγμενίτες είχε κόντρα. Όχι, μαζί τους ήταν αυτός. Α, ήταν μαζί. Ήταν σίγουρα μαζί τους. Είχε κόντρα με το τέτοιο. Όχι με το Βατικανό, με την Κωνσταντινούπολη. Το Φανάρι είχε κόντρα. Δηλαδή με τον Βαρθολομαίο εκείνη τη εποχή δεν ξέρω ήταν ακόμα. Ήταν στην κόντρα. Γιατί άρα δίδασκε την απλότητα. Σου λέει θέλω να έρθεις με το Μίνι, θέλω να έρθεις με το σκουλαρίκι σου, σε θέλω όπως είσαι. Άρα κι εγώ που συμπαθούσα τον Χριστόδουλο. Είτε επειδή ήταν αντί κι αυτός. Πώς το συμπαθώ εγώ αυτό? Τα χνότα. Πώς γίνεται, ρε. Με τους ταραξίες, με τους κοντραδόρους είμαστε μαζί. Μα ήταν θετική ενέργεια, είχε ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Εγώ το συμπαθούσα. Και όλος ο λαός το συμπαθούσε. Πώς ήταν αγαπητός. Τι να πω, ρε φίλε. Ναι, ρε, πήγαινε στο σχολείο και έβγαζαν ένα σύνθημα. Χριστόδουλο, φωνάζαν τα πιτσιρίκια. Είδες να φωνάζουν και αυτόν στην Αθήνα και τον Πατριάρχη. Εμένα με καταδίκασε τώρα στα δικαστήρια. Δεν έλεγε ανέκδοτα ο Χριστόδουλος. Με το λαό κοντά. Γιατί. Δεν θα σε έλεγε ποτέ ο Χριστόδουλος να σε καταραστώ αν φας Παρασκευή μπριζολέτα, ρε φίλε. Εμένα θα με συμπαθούσε. Τίποτα, ρε φίλε. Φάει ό,τι θες να πούμε. Αλλά αυτό έλεγε να είσαι καλός, αγαθός στην καρδιά, να μην είσαι. Εγώ ήμουν ικανός με τον Χριστόδουλο να ανίστευα. Μπορεί να άκουγες. Να ήσουν ικανός να ανίστευες και να φτιάχνατε εκπομπή εδώ πέρα, ρε φίλε. Οι δυο σας. Γιατί ναι. Άνετα. Γιατί όχι. Απλοί άνθρωποι. Άρα συμπαραστακόμεθα. Σε όλους τους αντί συμπαραστακόμεθα. Μπράβο. Έτσι. Σε όλους τους απλούς ανθρώπους. Φύγαμε. Πάμε να φύγουμε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Για χαρά. Είναι τρομερό το κομμάτι, γιατί η μαμά του Τοτού πάει στο σχολείο και ρωτάει τη δασκάλα αν ο γιος της, ο Τοτός, είναι καλός μαθητής. Η δασκάλα λέει, έχω παράπονα από το γιο σας, κυρία. Από το γιο μου που είναι τόσο καλό παιδί. Δεν ξέρω, λέει, αλλά μου φαίνεται ότι αντιγράφει. Αντιγράφει ο Τοτός που είναι τόσο καλό παιδί και που το καταλάβατε, το πιάσατε να αντιγράφει. Να σας πω, λέει, εχθές τους είχα βάλει ένα πρόχειρο διαγώνισμα και μεταξύ των άλλων ρωτούσα ποιος ανεκάλυψε την Αμερική. Ο διπλανός του που κάθονται στο ίδιο θρανείο έγραψε στην κόλα του δεν ξέρω ως απάντηση. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική, δεν ξέρω. Και ο δικός σας, ούτε κι εγώ. Ο Άγιος Πέτρος, μόλις τον είδε...